31 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, το σύνολο των παρόντων μελών, αυτών δηλαδή που ήρθαν και πλήρωσαν και σήμερα, είναι 72. Άρα, με βάση το άρθρο 9 του καταστατικού του Συλλόγου και για την ακρίβεια με βάση τον παράγραφο 2, υπάρχει, είμαστε ταμιακώς οικονομικά τακτοποιημένα μέλη άνω του 1 Δευτέρου, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει, όπως γνωρίζετε όλοι, με βάση το καταστατικό, να εκλέξουμε μέσα από τα μέλη τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης με τον γραμματέα, οι οποίοι με βάση τα θέματα που διαβάζω και εκεί, αν επειδή υπάρχουν ανηλυμένα καθήκοντα του Δημάρχου, αν θέλουμε, θα προτιμήσουμε το τέταρτο θέμα που είναι η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, το πρώτο βήμα δηλαδή, για την έναρξη των διαδικασιών ίδρυσης της ΠΑΕ. Τα θέματα είναι έγκριση οικονομικού διοικητικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονιά 2019-20, έγκριση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική περίοδο που αφορά στο πρώτο εξάμηνο του 20, έγκριση του προϋπολογισμού για το δεύτερο εξάμηνο του 20, η έγκριση του σώματος για την ίδρυση της ΠΑΕ, και εκεί θα πούμε τα επιμέρους ζητήματα, κάτω δηλαδή από τον τίτλο αυτό έχει τα χρήματα, τα επόμενα θα σας τα πω. Και έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού του ερασιτέχνη για τους λόγους που θα εκθέσει ο εισηγητής. Δεν ξέρω ποιος είναι από τον ερασιτέχνη, ο Κώστας ο Παναγίτσας. Λοιπόν, καταρχάς, Δήμαρχε, είπα καλά, θα πρέπει να αποχωρήσει κάποια στιγμή, να ξεκινήσουμε από το τέταρτο θέμα που αφορά την έγκριση του σώματος για την ίδρυση της ΠΑΕ. Ωραία. Συμφωνείτε να ξεκινήσουμε από το τέταρτο. Ωραία. Εισαγωγικά να πω ότι είναι υποχρεωτικό από τον νόμο η ομάδα να έχει πλέον τη μορφή, δηλαδή το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο να δώσει την εντολή και να ιδρυθεί η ΠΑΕ. Είναι τυπικό αυτό το ζήτημα, γιατί αλλιώς για να μπορέσει να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Τώρα, αυτό το ζήτημα, θα τα πούμε τη σειρά, έχει τα επιμέρους που είναι η επωνυμία της ΠΑΕ, το σήμα της ΠΑΕ, το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο για την οικονομία και την πρόοδο της διαδικασίας είναι 30.000, είναι το κατώτερο, νομίζω από εκεί θα ξεκινήσουμε, ευρώ, τον αριθμό των μετοχών, την αξία της μετοχής, αυτά είναι τα βασικά, και τον ορισμό φυσικά της προσωρινής επιτροπής, πρέπει να είναι να απαρτίζεται τουλάχιστον από 3 άτομα, για να κινήσουν και να παρακολουθήσουν τα βήματα, όπως ας πούμε να βρούμε την εταιρεία τους ορκωτούς για να μας κάνουν την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας που απαιτείται από την Επιτροπή Οικονομικού Αθλητισμού και τα περαιτέρω. Αυτά όμως είναι επιμέρους. Άρα, κάποιος θέλει για το ζήτημα αυτό να πάρει το λόγο για την ανάγκη ότι είναι αυτό. Η ονομασία του συλλόγου, ναι, και προστίθεται το ΠΑΕ. Ναι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή, νομίζω ότι έτσι λέει ο νόμος. Ναι. Όχι, δεν λέει έτσι το νόμος. Λέει ότι την απόφαση την πάρουμε εμείς. Εμείς συμφωνούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι για την ιστορικότητα, για το διαχρονικό και για τη συνέχεια της ιστορίας του Πυρικού. Συμφωνούμε όλοι να είναι ΠΑΕ Πυρικός. Επειδή τελευταία για το φόβο των Ιουδαίων έμπαινε και ας πούμε η χρονιά ίδρυσης, εμείς λέμε ΠΑΕ Πυρικός. Α, Πυρικός 1961, νομίζω, το να είναι εκεί δίπλα το 1961 και όχι οτιδήποτε άλλο, έτσι ιστορική χρονιά, δεν ξέρω, εσείς αποφασίστε, δεν υπάρχει θέμα. Πρέπει να υπάρχει κάποιος που θα εισηγηθεί. Ναι, ναι, το σωστό είναι αυτό, Γιώργο, αυτό είσαι. Πρέπει να υπάρχει κάποιος που θα εισηγηθεί. Ωραία. Κάποιος από τον ερασιτέχνη να εισηγηθεί για το θέμα της επωνυμίας, υπάρχει.
Νομίζω ότι πρέπει να ο πρόεδρος ή κάποιο μέλος να πει που θα μειώνει. Σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να υπάρχει η ονομασία του Ιδρυτικού Σωματείου, η οποία ονομασία συμπληρώνεται από, από τα αρχικά ΠΑΕ, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, και από δίπλα μπορεί να είναι οτιδήποτε θέλει να βάλει κάθε ΠΑΕ. Όπως είπε και ο κ. Καραφουλίδης, οι περισσότεροι πλέον ήθιστε να βάζουν τη χρονιά ίδρυσης ΠΑΕ. Δηλαδή και η Ρόδος που έκανε πρόσφατα βάλε ΠΑΕ Ρόδος 2020. Έχει να κάνει, καταλάβατε, γιατί τώρα να μην τα λένε και δημοσίως, ναι. Μετά από την... Οπότε στην ουσία η ολοκληρωμένη ονομασία και αυτό που θα πρέπει να υφίσταται είναι Σύνδεσμος Φιλάθλων Κατερίνης ο Πιερικός, ΠΑΕ, από δίπλα, γιατί μιλάμε για ΠΑΕ, και εμείς πρόταση είναι να βάλουμε και το ιστορικό έτος ίδρυσης 1961. Εάν εγκρίνεται από το σώμα. Και διεθνώς έτσι είναι δηλαδή. Νομίζω ότι πρέπει να μπει Σούμου Κου Πιερικός 1961 και από κάτω είναι τα... ΠΑΕ. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η ΠΑΕ είναι τώρα. Συμφωνούμε. Σούμου Κου είναι το 1961. Ναι. Σύνδεσμος Φιλάθλων Κατερίνης Πιερικός 1961 ΠΑΕ. Η ΠΑΕ είναι στο τέλος που δηλώνει το σωματείο το αρχικό. Εάν είμαστε σύμφωνοι σε αυτό και εφόσον το εγκρίνουν τα μέλη, αυτή θα είναι η ονομασία του συλλόγου, της ΠΑΕ δηλαδή. Πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση. Γιατί το λέω αυτό, πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση, να πούμε οποιοδήποτε θέλει τις απόψεις του και μετά αν θέλετε ένα-ένα τα ζητήματα μπορούμε να τα θέσουμε σε κοινοβολία. Να πω λίγο, επιτρέψτε μου, Γιώργο, θα πω εγώ. Η ολοκληρωμένη τοποθέτηση πρέπει να εξυπηρετεί κάποιο σκοπό. Αν υπάρχουν τοποθετήσεις που δεν εξυπηρετούν κανένα σκοπό, αλλά γίνονται για το Θεαθήνε, έτσι δεν έχει κανένα νόημα να γίνονται. Πείπε να είσαι πιστικός. Ποιος είναι ο σκοπός που θα εξυπηρετεί, λέει μια ολοκληρωμένη. Δεν είναι ολοκληρωμένη αυτή η τοποθέτηση. Όχι, κατά την άποψή μου όχι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι λέει το σώμα γι' αυτό. Το σήμα της νέας ΠΑΕ είναι αυτό που έχει μάθει τον Πιερικό όλη η φύλαθλη Ελλάδα και όχι μόνο, έτσι. Μπορείτε να το περιγράψετε όπως θα περιγράφετε και στο καταστατικό, δηλαδή πιο σε στρογγυλό πλαίσιο το πι, αυτό είναι, έτσι δεν είναι, το ιστορικό σήμα. Έτσι. Λοιπόν, κάποιος άλλο κάτι θέλει για τον εξυγχρονισμό για το σήμα. Το σήμα είναι χαρακτηριστικό. Είναι δηλωμένο μέσα στο καταστατικό. Αν δεν είναι δηλωμένο στο τελευταίο καταστατικό, το οποίο έγινε το 2008, το σήμα είναι... Ναι, ωραία. Καθίστε να τελειώσει. Σωστά, έλα και εγώ. Μόνο τη σφραγίδα περιέχει και μάλιστα έναν αετό. Δεν ξέρω από πού τον βρήκαμε και τον βάλαμε αυτόν τον αετό. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι... Γι' αυτό και θέλαμε από την αρχή να συζητήσουμε το θέμα της τροποποίησης του καταστατικού πρώτα του ερασιτέχνη, γιατί για μας εδώ μέσα δεν πρέπει να είναι πρώτο θέμα η ίδρυση της ΠΑΕ. Πρώτο θέμα είναι το καταστατικό του συλλόγου, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Θέλω να πω δηλαδή με άλλα λόγια ότι όλα τα υπόλοιπα όσον αφορά το σήμα κλπ. Είναι θέμα που το μπορεί... σήμα της ΠΑΕ, λένε. Το σήμα της ΠΑΕ, ναι, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να συζητήσουμε για το σήμα του Πιερικού. Μήπως βρέθηκε αυτό το σήμα με τους κύκλους, τους παράπλευρους, με τον Μέγα Αλέξανδρο και τον Όλυμπο. Ο Θεός θα το κάνει αυτό το σήμα, εν πάση περιπτώσει. Συμφωνούμε όλοι. Έτσι. Και θέλω να τα πούμε αυτά. Δεν είναι δημόσιος χώρος. Εδώ είμαστε μια οικογένεια, μιλάμε για μέλη του συλλόγου και πρέπει να τα πούμε όλα. Ναι. Θεωρώ προσωπικά, ας πούμε το που θεωρούμε για να. Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να είμαι μόνος που το πιστεύει, ότι η σημερινή συνέλευση είναι ιστορική. Είναι ιστορική γιατί θα κρυθούμε μετά από 10 χρόνια ή μετά από 15 χρόνια. Φανταστείτε τι έγινε το 1984, το 1991, τι έγινε το 2005 και τι γίνεται σήμερα. Μέχρι το 2035, μετά από 15 χρόνια, όταν θα ψάχνουμε τον Πιερικό, πού θα βρίσκεται, γιατί αν δεν τα συμφωνήσουμε σωστά σήμερα, θα έχουμε επανάληψη των προηγούμενων 15 ετών. Δεν θέλω να σας κουράζω, αλλά πρέπει να τα πάμε σωστά τα πράγματα.
Και εμένα επίτρεψέ μου να πω ότι αυτά που έγιναν το 1984 καλώς γίνανε. Και το 1991 καλώς γίνανε. Δεν έφταιγε ούτε η Γενική Συνέλευση, ούτε η αποφάση Γενική Συνέλευση. Αλλά φταίγαν και τα ξέρετε εδώ. Δεν μην τα επιθυμίζουμε. Δηλαδή τώρα εδώ λέω, και αυτό είπα, κατ' οικονομία, έτσι είναι ιστορική. Λέμε, ξεκινάμε για να αποδεσμευτεί ο Δήμαρχος, ο οποίος θέλει να μας μιλήσει για αυτόν τον λόγο. Τα άλλα θα καθίσουμε όσοι ώρα θέλετε να τα πούμε. Όμως, τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν στη σύσταση την ίδρυση της ΠΑΕ είναι 5. Δηλαδή, θα γίνει η επόμενη που θα έχει να κάνει, δηλαδή, που θα συγκαλέσει και η επιτροπή που θα βγάλουμε προσωπή, που θα κάνει τα βήματα για την ίδρυση. Και όταν με το καλό έρθουμε εδώ για να βεβαιώσει η ίδια την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου με προσκλήσεις και τα λοιπά, όλη τη διαδικασία, εκεί θα πούμε ακόμα περισσότερα και για το καταστατικό και για όλα. Άρα λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω, αυτά τα ζητήματα είναι απλά. Δηλαδή, και γιατί βλέπω όλους, λέω, επαναλαμβάνω τον καθένα και όλους, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και είμαστε έτσι οικογένεια. Ποιος είναι, δηλαδή, είναι το πι. Αυτό που έχει μάθει το Πιερικό, έτσι, από το έτος ίδρυσης μέχρι σήμερα όλη η Ελλάδα. Διότι, αν ρωτήσουμε, αυτό είναι το επιχείρημά μου και είναι διαπεραστικό, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, όλων, έναν απλό φύλαδο, και πείτε μου ποιο είναι το σήμα του Πιερικού, αυτό θα ζωγραφίσει. Τα άλλα, όπως είπες, με τα κεφάλια δεξιά-αριστερά, ο λίγος κορυφές δεν τα ξέρει αυτά. Έτσι νομίζω. Και πάμε εκεί. Τώρα, συμφωνούμε σε αυτό. Μια Αυτό, ναι, ωραία, αυτό και οποιαδήποτε αυτό θα γίνει στα πλαίσια της Δημοσίων Συλλέξεων των μετόχων πια. Δηλαδή, έχουμε περιθώρια πολλά και θα γίνει και άλλη κύρια Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ. Να υπενθυμίσω ότι είναι 10 μέρες υποχρέωση της ίδρυσης ΠΑΕ πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, άρα εμείς, δηλαδή ο νοικοκύρης προνοεί και τα πάμε σιγά σιγά για να παρακολουθούμε και τις εξελίξεις. Άρα λοιπόν, το σήμα είναι αυτό του... Φυσικά. Για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι ο Δημήτρης Αδαμόπουλος, απλός φιλαθρός. Υπάρχουν 3 σήματα του πυρηνικού, έχει δίκιο ο κ. Λάδας. Το πρώτο που προβλέπεται από το καταστατικό και αναφέρεται ρητά είναι ο αναγεννημένος φοίνικας. Στη διάρκεια... Το σήμα του πυρηνικού το πρώτο είναι αυτό. Στη διάρκεια για τεχνικούς λόγους, επειδή δεν μπόρεσαν να το κατασκευάσουν, καθιερώθηκε το πι. Αυτό τουλάχιστον που ξέρω από τους συγγενείς μου και βλέπω και μετά και την νέα εδώ, που το έχει φορέσει πάρα πολλές φορές. Στη διάρκεια η ΠΑΕ μετέτρεψε το υπάρχον σήμα που βλέπουμε εδώ. Ναι. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι, ποιο από τα 3 σήματα θα κρατήσουμε στο νέο καταστατικό? Το ερασιτέχνη πιερικού του τροφοδότη ή αυτό που μετατρέπει και αυθαίρεται χωρίς να πάρθει καμία απόφαση? Είναι ξεκάθαρο ότι το ιστορικό μας σήμα, αυτό με το οποίο σφραγίζει ο Σύλλογος ιστορικό σήμα, γιατί εδώ μιλάμε διαχρονικά πλέον, δηλαδή αυτή η Γενική Συνέλευση για μας είναι η συνέχεια του 61, το βασικό μας σήμα πάνω στο οποίο σφραγίζει ο Σύλλογος, γι' αυτό πρέπει να μιλήσουμε πολύ για το καταστατικό, είναι ο Φοίνικας, ο οποίος κατά την άποψη δική μου δεν το έχω αναλύσει, ούτε το έχω συζητήσει, επειδή παραπέμπει στην επταετία, πράγματα τα οποία κατά την άποψή μου πρέπει να τα ξεπεράσουμε σαν κοινωνία. Δεν υπάρχουν φοβικά σύνδρομα. Έτσι. Θέλω να είμαι πιστικός και να πω ότι ο Φοίνικας πρέπει να επιστρέψει οπωσδήποτε σαν έμβλημα του Συλλόγου. Έμβλημα στη φανέλα. Μπράβο. Προσέξτε, είναι έμβλημα. Είναι έμβλημα. Προσέξτε όμως. Το πι στο κύκλο είναι οτιδήποτε χαρακτηρίζει τον πιερικό. Δηλαδή, είτε μιλάμε για ερασιτέχνη πιερικό που αγωνίζεται, είτε μιλάμε για ΠΑΕ, ένα είναι το σήμα, το οποίο μέσα σε κύκλο. Τώρα, αν θέλουμε αυτό το κύκλο να το κάνουμε λίγο πιο μεγάλο και να φορέσουμε και την επωνυμία του Συλλόγου, είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε. Εμείς τα έχουμε επεξεργαστεί, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε ιδέες, θέλουμε να ακουγόμαστε εδώ.
υπάρχουν πρακτικά, υπάρχουν μέσα που ακουγόμαστε. Θέλουμε οπωσδήποτε να δημιουργήσουμε μια νέα εποχή και συγγνώμη για την προηγούμενη παρατήρησή σου, δεν στέκομαι στις επιτυχίες των προηγούμενων ΠΑΕ, στέκομαι ότι τα τέσσερα πέτρινα χρόνια στην αρχή του 2000, δηλαδή μετά την πρώτη ΠΑΕ, τα τέσσερα πέτρινα χρόνια που δοκιμάστηκε ο Σύλλογος και τα τέσσερα τελευταία πέτρινα χρόνια που ξαναδοκιμάστηκε ο Σύλλογος. Και ρωτώ το σώμα, πόσες ψυχές έχει ο Πιερικός? Για μένα έχει 100. Πρέπει να τις παταλάμε? Πρέπει να θέτουμε το Σύλλογο σε δοκιμασία? Τέθηκε ποτέ θέμα εξαφάνισης της Κατερίνης? Γιατί να τέθηκε θέμα εξαφάνισης του Πιερικού? Είμαι ο μόνος που τα λέω αυτά, κλείστε μου το στόμα να μην μιλάω. Εάν δημιουργείται αυτή, δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο. Δεν ακούω άλλες φωνές, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Επειδή του προκειμένου είναι ξεκάθαρο ότι η σφραγίδα μπορεί να διαφέρει από το σήμα της φανέλης. Εδώ τίθεται και το ζήτημα που βάλε ο Λάλλας, γιατί να μην συζητηθεί πρώτα το καταστατικό. Θα είχαμε αποφασίσει γι' αυτό ή θα είχαμε συζητήσει. Υπάρχει λοιπόν πρόταση από εμάς την επαναφορά στη σφραγίδα του Φίνικα και όχι πλέον του Αετού που είναι μέχρι τώρα. Και όσον αφορά στη φανέλα, την επαναφορά και πάλι σε αυτό το σήμα που έγινε γνωστός ο Πιερικός, δηλαδή τον κύκλο με το πι. Τώρα, επειδή ο καλλιτέχνης ο καθένας μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει ή να βάλει γράμματα γύρω-γύρω, θα μπορούσε να γίνει, να ανακοινωθεί ένα διαγωνισμό και να γίνει πάνω σε αυτό το σκεπτικό να συμβαίνει και να γίνει σύμβολο. Ωραία, κύριε. Πράγματι, αυτά είναι ζητήματα που κατά την άποψη τη δική μου μοιράζομαι μαζί σας, δεν μπορώ να απασχολήσω. Να το πούμε. Δηλαδή, τι λέω, το κατασταλικό έτοιμα σε εδώ να το συζητήσουμε, το ερασιτέχνη κτλ. Τα αποφασίζει στο σώμα. Από εκεί και πέρα ακολουθούν και άλλες διαδικασίες. Εδώ είναι το τυπικό για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε για την ΠΑΕ. Δεν νομίζω ότι αυτά τα δύο διασταυρώνονται. Εν πάση περιπτώσει όμως, συμφώνω, είναι καλή ιδέα αυτή να γίνει διαγωνισμός για το σήμα με βάση το πι στη φανέλα. Τώρα, αν θέλουμε το έμβλημα να υπάρχει ένα άλλο έμβλημα και τώρα, αυτά θα τα δουν οι προσεγγίσεις. Πάντως σήμερα θέλει, δηλαδή το πρακτικό το οποίο θα πάρουμε, λέω όχι εγώ, κάποιος άλλος. Γιατί λέω εγώ, δάνειο κάνω το πρόσωπό μου. Το πρακτικό που θα το πάω στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ή στην ΕΠΟ για να το εγκρίνει μαζί με κάποια άλλα που λέει το 73 του Αθλητικού Νόμου για την ίδρυση, δεν παίρνει μέσα σε τέτοιες λεπτομέρειες, είναι το πι σε κύκλο. Εντάξει, από εκεί και πέρα τα συζητάμε, να έχουμε και την πολυτέλεια και τη διάρκεια να πούμε και στα επιμέρους. Να υπάρχουν προτάσεις, να δούμε πάντα σε αυτή τη βάση. Ναι, εντάξει. Πρόεδρε, εγώ νομίζω ότι λίγο πιο δυνατά. Λίγο πιο δυνατά. Και νομίζω ότι η ομάδα με αυτό το σήμα ανέβηκε φέτος σε αυτήν την κατηγορία. Πάνε στο μικρόφωνο, ρε. Πάνε στο μικρόφωνο, πάνε εκεί να. Θα είμαι πολύ σύντομος. Η ομάδα με αυτό το σήμα ανέβηκε φέτος σε επαγγελματική κατηγορία. Νομίζω ότι αξίζει με αυτό το σήμα να συνεχίσει. Αυτό το σήμα πριν από χρόνια σε ένα διαγωνισμό είχε βραβευτεί, διότι αποσκοπεί και αποδείχνει και μας παραπέμπει στην γεννήσιμη, δηλαδή πώς γεννήθηκε η ομάδα μας το 1961, αναφέρει όλη την ιστορία αυτό το σήμα και το οποίο έχει και το έτος ίδρυσης 1961 έχει επάνω και τη συνένωση των δύο ομάδων έχει το Μέγα Αλέξανδρο με τον Όλυμπο Κατερίνης. Είναι σήμα καταθέν και για την πόλη της Κατερίνης και για την ομάδα της πόλης και του νομού μας. Και εγώ νομίζω η ομάδα ανέβηκε με αυτό το σήμα και οφείλουμε να τηρήσουμε και να δώσουμε την αξία σε αυτό το σήμα με αυτό που ανέβηκε η ομάδα. Είμαι καλλιτέχνης και γι' αυτό δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Απλώς όταν ιδρύθηκε η ομάδα, επειδή βλέπουμε τώρα και στο διαδίκτυο παλιές ομάδες, παλιές φωτογραφίες, ξέρω εγώ, όλες οι ομάδες, τους περισσότερους αγώνες δεν είχαν στην φανέλα καν σήμα. Γιατί? Γιατί ήταν τεχνικά αδύνατο. Εδώ βλέπουμε Ολυμπιακό, ας πούμε, να παίζει παιχνίδι ΑΕ και δεν έχει σήμα. Το τι και πολλέ, ξέρω εγώ και Φωστήρας έχει το τι και άλλες ομάδες το είχαν γιατί ήταν εύκολο να γίνει, ξέρω εγώ, στη φανέλα. Αυτό το σήμα, ας πούμε,
Ήταν τρομερά δύσκολο το 61 να το κάνει μια ομάδα. Στίχιζε δηλαδή το σήμα αυτό μπορεί να στίχιζε 10 φορές όσο στίχιζε η φανέλα. Και έγινε για οικονομία. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το σήμα, αυτό που είπε και ο δάσκαλος, επειδή προέχει και τη συνένωση των ομάδων, είναι το καλύτερο σήμα άμα δεν υπάρχει πόλεμο. Το λέω και λόγω ιδιότητας. Επαναλαμβάνω το σήμα, έτσι, όπως έχει γίνει και γίνεται και διεθνώς και το βλέπετε, έτσι, πάντα στη βασική του μορφή, αλλά αλλάζει. Αναφέρουμε στο σήμα το ιστορικό της Manchester City, η οποία έχει αλλάξει, είναι το πλοίο με το ρόδο και τα λοιπά, της Manchester United, η οποία έχει αλλάξει, εξυγχρονίζει και ξαναγυρίζει. Είναι αποφάσεις του Γενικού Συνελεύσεως που μετά από μια εισήγηση, καλή ώρα όπως των παιδιών, η οποία και αυτή είναι βάσιμη και τεκμηριωμένη, δέγεται και λέει, θέλει γυρνάμε στις ιστορικές μας λύσεις και το κάνουμε έτσι. Αλλά σήμερα, έτσι, επειδή το ζητάει ο νόμος ότι πρέπει να έχουμε ένα σήμα, νομίζω ας πάμε στην πεπατημένη και το βλέπουμε περαιτέρω. Δηλαδή, ό,τι πείτε δηλαδή, δεν εισηγούμε. Αλλά όλες είναι ρεαλιστικές δηλαδή και λογιστές. Μια τελευταία παρατήρηση. Είναι ξεκάθαρο ότι τα σήματα χαρακτηρίζουν εποχές. Γι' αυτό εξάλλου όλοι οι οργανισμοί, ανάλογα με τις εποχές που κινούνται, διαμορφώνουν τα σήματά τους για να δείχνουν μια δυναμική. Από αυτό το πρίσμα, όσο και το σήμα αυτό, από αυτό το πρίσμα, και προσέξτε, εγώ δεν θέτω οικονομικά θέματα. Δεν λέω ποιο σήμα είναι πιο ακριβό και ποιο είναι. Η αξία ενός σήματος δεν ανταποκρίνεται σε χρήμα όσον αφορά το κόστος κατασκευής του. Η απλότητα είναι που κάνει τη διαφορά. Το κυκλικό σήμα για τον πυρηνικό είναι σήμα κατά τεθέν. Αυτά τα ανάποδα οκτάρια είναι παραξενιές. Αλλά από τη στιγμή που ο Σύλλογος αποφασίσει να χαράξει μια νέα εποχή, το σήμα είναι το βασικό χαρακτηριστικό της χάραξης μιας νέας εποχής. Δεν θα αναφερθώ σε παραδείγματα. Για ποιο λόγο δεν αναφέρομαι σε παραδείγματα? Γιατί ο πυρηνικός μου είναι πρότυπο. Ο πυρηνικός είναι πρότυπο. Τον πυρηνικό πρέπει να τον έχουν σαν υπόδειγμα κάποιοι που θέλουν να κάνουν και οι ίδιοι τη δουλειά τους, δηλαδή να κάνουν και οι ίδιοι τα οράματά τους. Το σήμα, κατά την άποψή μου, είναι αναγκαστικά ένα από τα δεδομένα. Είναι ένα από τα δεδομένα. Θέλουν να κάνουν οράματα, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Τι είναι αυτοί που θέλουν να κάνουν οράματα για τον πυρηνικό, για να καταλάβω. Τι εννοείς? Η κοινωνία της Κατερίνης έχει οράματα για τον πυρηνικό, ερώτηση. Όχι, πήγες προσωπικά κάποιοι. Μέσω του πυρηνικού πάνε να κάνουν οράματα. Ποια οράματα? Όχι, αν κάποιος κατάλαβε έτσι, το ανασκευάζω. Έτσι είπα τέτοιο πράγμα, νομίζω ότι δεν είπα. Το είπες. Πάρ' το πίσω, σε παρακαλώ. Όχι, τα οράματα, τα δικά μας οράματα. Έτσι το είπες. Έτσι το είπες. Ναι, εντάξει, είναι καταγεγραμμένο και θα το πάρω πίσω. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν τώρα μιλάμε για το σήμα και για την ουσία. Παρέσει σήμερα που είναι ωραία εδώ πέρα. Εδώ ήρθαμε μετά από πολλά χρόνια ταλαιπώρια. Μπήκαν κάποιοι άνθρωποι, κάναν μια προσπάθεια, βγάλαν την ομάδα. Εμείς κάτι συντηρήσαμε εδώ, κάτι κάλαν. Αντί να τους απελέσουμε, εμείς προσπαθούμε να τους τρομάξουμε. Παιδιά, προσέξτε, γιατί σήμερα θα είναι το σήμα, αύριο θα είναι το χρώμα του γηπέδου και μεθαύριο θα είναι αυτά. Αυτά σταματήστε τώρα, παιδιά. Εμείς τόσο καιρό, τόσα χρόνια ψάχναμε ανθρώπους για να έρθουν να κάνουν την ομάδα. Εγώ πρώτα απ' όλα είμαι πυρηνικός. Αυτά όλοι ξέρουν ότι είμαστε πυρηνικοί. Αλλά σταματήστε τα μετασέ. Έχουμε μισή ώρα εδώ πέρα τώρα. Πρόπερσι κοντέψαμε να διαλύσουμε την ομάδα. Κάποιοι που είναι εδώ μέσα προτείναν να μην κατεβεί ομάδα στο γήπεδο. Φτάσαμε σε ένα, αυτό πριν το τοπικό, και τώρα συζητάμε που βγήκε, πάμε στις επαγγελματικές κατηγορίες με τα σήματα, πάμε να ρίξουμε. Εγώ δεν θέλω να τα ακούω όλα αυτό. Εγώ θέλω, συγγνώμη, επειδή είμαι φύλαθρος παραφορά, δεν είμαι ούτε παράγοντας ούτε. Απόλυτα κατανοητός. Θέλω να προχωρήσουμε μπροστά, δεν θέλω να συνεχίσουμε. Θερμότατη παράκληση, παιδιά, από, εντάξει, επαναλαμβάνω, πώς να το πω, με όλη την οικειότητα που έχω με τον καθένα. Και εγώ ήρθα εδώ έχοντας την εντύπωση, δηλαδή όχι βέβαια να χάσουμε κάποια πράγματα ουσιώδη, να έχει έναν πανηγυρικό τύπο, είναι η χρονιά τελείωσε έτσι επιτυχημένα, έτσι, και έχει ένα πανηγυρικό χαρακτήρα, δηλαδή τι,
να τα τρέξουμε τα ψήματα, να δώσουμε την εντολή σε τρεις ανθρώπους να ιδρυθεί η ΠΑΕ. Αυτό. Και βέβαια και να πούμε στην πορεία πώς θα συνεχίσει ο ερασιτέχνης. Συγγνώμη, προχώρα. Έχουμε, λοιπόν. Άρα, για το σήμα λέει, τι λέει... Τι... Προχωράμε και βλέπουμε. Ωραία. Για το στην ουσία πόσο σήμερα γίνεται η συνέλευση. Θα δώσει το OK στην Επιτροπή, να τρέξει όλα τα πράγματα για τη σύσταση της ΠΑΕ. Η Επιτροπή που θα τρέξει την ΠΑΕ θα παρουσιάσει και τα νοτιωτικά κεφάλαια και τα σήματα και τις επιχειρήσεις. Αυτό έχει δίκιο όπως ο Πανελής. Αυτά τα λέω για να είναι έτσι ακριβώς. Σήμερα τα ουσιώδη, αυτά που απαιτεί ο νομοθέτης, δηλαδή στο πρακτικό να αποτυπώνονται, είναι το μετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή θα το πούμε τώρα, και η Επιτροπή, τα ονόματα της Επιτροπής. Τα άλλα θα τα πούμε στη Γενική Συνέλευση που θα αφορά σε όλα αυτά και διεξοδικά και αναλυτικά. Και, λοιπόν, πάμε στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, να ξεκινήσουμε με το ελάχιστο, έτσι που απαιτεί ο νόμος, είναι 30.000 ευρώ. Και αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια, είναι 30.000 ευρώ. Αυτό λέω γρήγορα, μπορεί να διαιρεθεί σε 1.000 μετοχές, έτσι το 30 ευρώ η κάθε μία, και θα πούμε και το ελάχιστο, νομίζω κάτι ελάχιστο μπορεί να είναι 50 ή 100 που θα πρέπει κάποιος ή κάποιοι να αγοράζουν ένα πακέτο, δηλαδή τη τάξη των 2.000-1.500, είναι αυτά τα λέμε. Λοιπόν, η προσωρινή επιτροπή από το ερασιτέχνη να προταθούν τρεις άνθρωποι, οι οποίοι έτσι θα αναγράφονται στο πρακτικό ότι ήταν αυτοί οι οποίοι θα κάνουν ό,τι απαιτεί ο νόμος, τα διαδικαστικά βήματα δηλαδή, μέχρι ότου ιδρυθεί η ΠΑΕ και πάρει το, δηλαδή, και δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ. Κωστά, 5 είναι τα μέλη. Γιατί... Πέντε. Λοιπόν, από τον ερασιτέχνη η πρόταση είναι να είναι ο κύριος Στέφανος Πιτόπουλος, το ένα μέλος. Το δεύτερο μέλος να είναι ο κύριος Κώστας Καραφουλίδης, που είναι και νομικός και θα καλύψει και ό,τι χρειάζεται με τα νομικά θέματα. Το τρίτο μέλος να είναι ο Δημήτρης ο Μορφακίδης. Το τέταρτο μέλος να είναι ο Κυριάκος ο Αντώνης. Λοιπόν, και το πέμπτο μέλος μας είμαι ο Γιάννης Σημειονίδης. Εντάξει, αυτά είναι τα πέντε μέλη, εφόσον... Επαναλαμβάνουμε και τα γνωρίζει Γιώργο και εσείς που είστε πολύ πυρικιόλοι εδώ και εσύ ως λογιστής, ότι αυτό έχει, η προσωρινή επιτροπή έχει έναν και αποκλειστικό σκοπό, έτσι. Ναι, είναι, εξυπηρετεί άλλο σκοπό. Είναι αποκλειστικά και μόνο να τρέξει όλες τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν για τη σύσταση της ΠΑΕ. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, για τα διοικητικά συμβούλια της ΠΑΕ πηγαίνουμε σε άλλο. Δεν ισχύει ότι αυτό θα είναι το διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ. Είμαστε για την Επιτροπή να της δώσουμε το OK, να εγκρίνει αυτά που θα παρουσιαστούν από την ΠΑΕ. Το καταστατικό... μέσα σε 4 στο αργότερο πρέπει να γίνουν εκλογές με τόπο. Αυτό. Το καταστατικό της εταιρείας και το νέο διοικητικό, το νέο συμβούλιο που θα τρέξει τις διαδικασίες. Πάλι εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Η Επιτροπή θα πρέπει να... Όχι, Γιώργο, εγώ είπα ότι αυτή η Επιτροπή που προτείνει ο ερασιτέχνης είναι για να τρέξει τις όλες κινήσεις, δηλαδή καταστατικά όπως λες εσύ, το καταστατικό πρέπει να γίνει, ποια άτομα θα έχουν δικαίωμα είτε σαν πρώτοι είτε αν θα ανοιχτούν εντελώς συμμετοχές να είναι γενικά ανοιχτές όλο τον κόσμο, γιατί μπορεί να υπάρχουν και πράγματα που να λέω ότι π.χ. δικαίωμα αγοράς μετοχών κατά σειρά προτίμησης έχουν ή τάδε. Αυτό μπορεί να γίνει. Τα λέει ο αστυνομικός νόμος. Εντάξει, τα λέει. Για το 73 ποιο είναι. Πάμε λοιπόν. Άρα δεν έχουμε κάτι άλλο για την ίδρυση. Έχει δοθεί η εντολή ομόφωνα. Θα γίνει για την συνέλευση. Ναι. Βέβαια. Και εκεί θα υπάρχει και για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου. Ποιοι θα αγοράζουν, θα γίνει οι πρώτοι προσφορές, όπως πρέπει να γίνουν οι έγγραφες κτλ. Κάτι άλλο, Κώστα. Τα μέλη αυτά τα πέντε, ναι, θα έχουν δικαίωμα να αγοράσουν μετοχές. Ναι.
θα γίνει η πρόσκληση ενδιαφέροντος με κάποιους όρους, δηλαδή θα λέμε κατελάκι τιμή μετοχής και κατελάκι στο αριθμό μετόχων και είναι ανοιχτό να βάλω όλοι τα... για την κάλυψη. Αυτό το λέω για να μήπως να προφυλάξω τα 5 μέλια. Ω, ναι, ναι, το κατάλαβα. Δεν έχουν περιορισμό όλοι. Λοιπόν, άρα στο σημείο αυτό, Δήμαρχε, αν θέλεις να χαιρετήσεις και να πεις. Ναι. Ρώτησα. Εγώ άρχισα να ανησυχώ, συνέχεια βλέπω αντιδράσεις για το σήμα, για όλα. Τέλος πάντων, καταρχήν να σε ευχαριστήσω που είστε όλοι εδώ. Αυτό που συμβαίνει έχει χρόνια να συμβαίνει με τον Κυριακό. Στη Γενική Συνέλευση να είμαστε τόσα άτομα. Είναι άλλο ένα δείγμα ότι ο Κυριακός πήγε καλά πέρυσι, ανέβηκε και πραγματικά η σημερινή Γενική Συνέλευση που έχει πανηγυρικό χαρακτήρα. Και όχι να συζητάμε ποιο θα είναι το σήμα, αν θα είναι το σήμα, πώς θα είναι κτλ. Αυτά θα τα δούμε στη διάρκεια με ηρεμία. Όταν τα βάλουμε κάτω όλα και δούμε κυρίως το οικονομικό κομμάτι, αυτό το οποίο μας ταλαιπώρησε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αμφιλότιμες προσπάθειες από όλες τις διοικήσεις και κανένας μα κανένας δεν μπήκε μπροστά στον Πιερικό για να γίνει κάποιος. Γιατί όλοι είμαστε κάποιοι. Ούτε ο Γιάννης ο Ντούμος πήρε τον Πιερικό για να γίνει κάποιος, ούτε ο Ελευθεριάτης ο Δημήτρης, ούτε ο Κουκοδήμος που έβαλε πλάτη πέρυσι χωρίς να μετέχει στη διοίκηση, ούτε ο Τσιγκυρόκης ο Πασχάλης, ούτε κανένας. Το κάναμε όλοι από αγάπη για τον Πιερικό. Εγώ το αποδεικνύω χρόνια τώρα με όλα τα σωματεία και με όλους τους λόγους του Πιερικού. Και αυτό θα πρέπει να κάνετε όλοι. Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά? Ο Πιερικός έχει την ανάγκη στην οικονομική. Φέτος ο Πιερικός θα πάρει μια γενναία επιχορήγηση κρατική. Και από την ΕΠΟ και από την ΟΠΑΠ και από το στοίχημα και από χορηγούς. Δεν φτάνει όμως αυτό. Αν θέλετε ο Πιερικός όπως τον λέτε και το φαντάζεστε να πρωταγωνιστήσει, πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Όπως κάναμε εμείς οι 5 ή 6 πέρυσι. Ο Αντώνης ο Κυριάκος, ο Λαζαρίδης ο Γιάννης, ο Γιάννης ο Σημεωνίδης, εγώ, ο Στέφανος ο Βιτόπουλος και κάποιοι άλλοι παιδιά βάλαμε βαθιά το χέρι στην τσέπη και ανέβηκε η ομάδα. Γιατί ξέρετε ότι η ομάδα τελευταία χρόνια δεν πλήρωνε τους παίκτες και δεν μπορούσαμε να κάνουμε ομάδα. Δεν ερχόταν κανένα στον Πιερικό για να παίξει. Ζητούσαν όλοι τα λεφτά μπροστά. Και αναγκαστήκαμε και ξυλωθήκαμε εις βάρος των οικογενειών μας. Και το ίδιο θα κάνουμε και φέτος. Εγώ πήρα το λόγο. Γιατί? Πήρα το λόγο γιατί, αν δεν κάνουμε ταμείο φέτος, αν δεν πρωταγωνιστήσει ο Πιερικός, θα ξεφτυλιστούμε του χρόνου. Πρέπει λοιπόν όλοι εσείς που έχετε άποψη και γνώμη να ψάξετε στις τσέπες στα παντελόνια και να πείτε βάζουμε από ένα χιλιάρικο και μερικό πόσο είστε, ένα 100, δεν μαζεύουν 100.000 ευρώ. Ούτε τα 30 που λέω καραφουλιστάν, μόνο η προετοιμασία στοιχίζει 17.000 ευρώ για να δούμε στο λατοχώρι. Ποιος θα τα βάλει τα λεφτά αυτά? Μέχρι να πάρουμε τον Οκτώβριο την πρώτη τακτική επιχορήγηση. Ποιος θα τα βάλει? Εδώ είστε, σας ρωτάω. Φεύγοντας αφήσει τώρα από 100-200 ευρώ έξω. Άρα λοιπόν, άλλο είναι το ζητούμενο για να μείνει η ομάδα και να πάει ψηλά και να προχωρήσει. Το ζητούμενο είναι το οικονομικό. Έχουμε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν την ομάδα, την αγαπάνε την ομάδα και θα βάλουν πλάτη και φέτος. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Και χωρίς να μετέχω πουθενά. Και χωρίς να θέλω να ξυνώ τίποτα από τον Πιερικό. Άρα όλοι πρέπει να κάνετε το ίδιο. Αν αγαπάτε πραγματικά τον Πιερικό. Κοιτάξτε τον εαυτό στον καθρέφτη και στις τσέπες σας και πείτε τι θα κάνετε για τον Πιερικό. Γιατί φέτος θα είναι η πρώτη χρονιά που ο Πιερικός θα δουλέψει με παιδιά από την Καφέρνη. Άρα θα πληρώσουμε τα δικά μας παιδιά. Θα πάρουμε όσο το δυνατόν λιγότερους ξένους παίκτες. Τους οποίους πέρυσι τους χρυσοπληρώσαμε και σε νίκη και σε φαγητό και μας στήξαν πάνω από 150.000 ευρώ αυτοί οι ξένοι παίκτες. Φέτος θέλουμε τα λεφτά αυτά να τα πάρουν Κατερινιώτες. Παιδιά από εδώ πέρα. Και για να γεμίσουμε και το γήπεδο. Γιατί έτσι θα γεμίσει το γήπεδο. Γιατί πέρυσι στο γήπεδο κόβαμε 25, 30 και 40 εισιτήρια. Το οποίο είναι τραγικό. Η ομάδα πήγαινε καλά. Προχωρούσε η ομάδα. Αλλά κάποιοι δεν θέλαν ίσως τη διοίκηση, δεν θέλαν τον δήμαρχο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό πρέπει να τελειώσει, παιδιά. Αν θέλετε το καλό του Πιερικού, όλοι σας. Δεν έχει σημασία ποιος ήταν πριν, ποιος είναι τώρα. Σημασία έχει το καλό της ομάδας. Και αυτό από ό,τι φαίνεται το θέλουμε λίγοι. Εγώ δεν είμαι ποδοσφαιριστής. Πέρασα από τον Πιερικό. Αλλά σήμερα σκεφτείτε πόσο θα γερόταν ο Βαγγέλης ο Καραβουλίδης, βλέποντας τον Κώστα τον γιο του Επάνω, να μπαίνει πλέον στον Πιερικό ενεργά, ο νομικός σίγουρος θα κάνει και τα συμβόλαια του Βεκτόρα. Πόσο θα γερόταν ο κ. Παπα-Νικολάου, όταν θα του λέγαμε ότι ο Παυσανίος Παπα-Νικολάου, πρώην διευθυντής της ΕΠΟ, θα αναλάβει τα οικονομικά του Πιερικού. Γιατί η διαχείριση θα γίνει. Εγώ θα είμαι εδώ, θα είμαι το άγρυπνο μάτι του Πιερικού. Θα είμαι ο άνθρωπος που θα είμαι από πάνω και δεν θα αφήσω κανέναν
να μαυρώσει ξανά το όνομα του Πιερικού. Δεν πρόκειται να αφήσω κανένα να παίξει παιχνίδι στην πλάτη του Πιερικού. Ο Πιερικός θα προχωρήσει, θα πάει, θα πρωταγωνιστήσει και φέτος και του χρόνου και γιατί όχι, ο Πιερικός να ανέβει και στη μεγαλύτερη κατηγορία. Να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Γιατί το δικαιούται. Γιατί έχει ανθρώπους. Απλά ήταν απογοητευμένοι. Για να σταματήσει λοιπόν αυτή η απογοήτευση και η εσωστρέφεια, πρέπει να σταματήσετε να ασχολείστε με πράγματα ποταπά. Ασχοληθείτε με τα ουσιαστικά πράγματα. Φέρτε μου όλοι από έναν χορηγό στο γήπεδο. Φέρτε μου όλοι από μία ταμπέλα στο γήπεδο. Να γεμίσει το γήπεδο με ταμπέλες. Πέρυσι μαζέψαμε με τη βοήθεια του Αντώνη την Κυριακή 21.000 ευρώ. Και ήμασταν σε τι κατηγορία, έτσι. Ερασιτέχνες και στον πάτο. 21.000 τα μαζέψαμε. Βοηθήστε φέτος να τα κάνουμε 40 και 50. Από αυτά θα πληρωθούν άνθρωποι από την Κατερίνη. Τα λεφτά θα μείνουν εδώ, σε εμάς πάλι. Και η ομάδα θα πηγαίνει μπροστά, η ομάδα θα προοδεύει. Σας ζητάω λοιπόν να μην σκέφτεστε ποιο θα είναι το σήμα του Πιερικού. Να μην σκέφτεστε ποιοι θα είναι στη διοίκηση. Αλλά να σκέφτεστε τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε την ομάδα. Και το γήπεδο να γεμίσει με κόσμο. Είναι ντροπή ο Πιερικός να έχει 50 γυριστά φυλάδια. Είναι ντροπή. Πέρα από αυτό, εγώ δεν θα απαντήσω σε ερωτήσεις κι εγώ. Εγώ δεν είμαι στη διοίκηση. Εγώ μόνο θα βοηθάω. Όπως βοηθάω τα σωματεία. Εγώ δεν έχω λόγο. Εγώ είμαι εδώ για να βοηθήσω. Είμαι εδώ για να βοηθήσω εγώ. Και δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία ούτε αντιπαράθεση ούτε συζήτηση. Πέρυσι. Πέρυσι, Γιώργο, πέρυσι. Πέντε άνθρωποι στην κυριολεξία σηκώσαν αυτό το βάρος. Πρόπερσι, άλλοι πέντε που δεν είχαν την ίδια οικονομική δυνατότητα. Και κάνανε οι άνθρωποι φιλότιμες προσπάθειες και προσπαθήσαν πραγματικά και πάλι καλά που έμεινε η ομάδα και την πήραμε εμείς και ήμασταν και τυχεροί φέτος πάλι δίκαμε στην διαθήκη. Να τελειώσουμε το καλό και μάλλον από ό,τι πιστεύω θα τελειώσει και θα είμαστε στην ΒΤΑΤΗ. Είναι όμως είμαστε στο σταυροδρόμι για να συνεχίσουμε να είμαστε στη ΒΤΑ τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια και μετά να κάνουμε και το μεγάλο όρμα να ανέβει η ομάδα στη μεγάλη κατηγορία. Άρα λοιπόν τι χρειάζεται, αυτή τη στιγμή χρειάζεται οικονομική στήριξη οπίνητος. Μέχρι τον Οκτώβριο η ομάδα θα χρειαστεί τουλάχιστον 100.000 ευρώ. Σας κοιτάω στα μάτια. 100.000 ευρώ θα χρειαστεί η ομάδα. Προκαταβολές παιχτών. Προετοιμασία. Να νοικιάσουμε τα σπίτια. Να δώσουμε στα σπίτια προκαταβολές. Να αγοράσουμε όργανα τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο προπονητής για να κάνει καταμητρήσεις των αθλητών. 100.000. Πρέπει λοιπόν να σφιχτούμε όλοι και να κοιτάξουμε το οικονομικό. Πού είναι το μέγιστο. Θα βάλουν οι 5 ή 10 που θα κάνουν την ομάδα την πάει, οι 7 πόσοι θα είναι κάποια λεφτά και τα υπόλοιπα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τα δούμε όλοι μαζί για να καλύψουμε τις ανάγκες της ομάδας. Εγώ αυτά έχω να πω. Θερμά συγχαρητήρια στη διοίκηση πέρυσι. Σε όλους εσάς που συμβάλατε τα μέγιστα για να ανέβει η ομάδα, κάναν τα παιδιά, παρατήσαν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, τα παιδιά τους και τρέχανε για τον Πιερικό. Λοιπόν, και εύχομαι να έχετε καλή συνέχεια, πάντα με τη συμπαράσταση και τη βοήθεια του Δημάρχου. Σας το λέω, αν το ξέρετε, θα είμαι δίπλα στον Πιερικό, δεν θα τον αφήσω. Και όπως σας είπα, όποιος τολμήσει να βάλει χέρι ή να παίξει την πλάτη του Πιερικού, θα με βρει μπροστά της. Μα θα είναι στοίχημα αυτό, μα θα είναι πέστε τον πώς θέλετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Καθαρά και εξάστερα, το δω προς κάθε κατεύθυνση και σε όποιον μπει στη διοίκηση, θα του κόψω τον κόλο. Και ας γράφουν οι κάμερες, δεν με ενδιαφέρει. Μόνο έτσι θα πάει ο Πιερικός μπροστά, αν το θέλει. Και αυτό θα κάνω, θα το κάνω πράξη. Όσο θα είμαι δήμαρχος, ο Πιερικός θα είναι ψηλά. Το λιγότερο στη Β' Εθνική Κατηγορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σου κάνω μια ερώτηση, Πρόεδρε. Δεν έπρεπε να έχει ζητηθεί από το Προεδρείο αυτά τα ωραία πράγματα που ακούσαμε σαν γενική παρουσίαση από τους ανθρώπους που θέλουν να είναι μπροστά. Αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι σημαντικοί, αυτοί που θέλουν να είναι μέτοχοι στην ΠΑΕ. Ναι. Δεν είναι η περιεχόμενη τη σημερινή συνέλευση σα, τον Γιώργο. Αυτό δεν είπαμε προηγουμένω. Ναι, έχει σημασία. 5 λεπτά το είπαμε. Πρέπει να πούμε κάτι. Είναι η συνέλευση που θα αποφασίζει τα επιμέρους, η βασική και η γενική. Πρέπει να πούμε κάτι στην επιτροπή αυτή που θα εκλέξουμε σήμερα. Τι να τη πούμε την επιτροπή. Τι να πούμε, ότι πώς θα αναθέσει ορκωτούς για να κάνει ένα πλάνο βιωσιμότητας για τριετίας για να εκριθεί, να πάρουμε την αδειοδότηση. Εμείς θα την εξουσιοδοτήσουμε αυτή την επιτροπή, έτσι δεν είναι. Έπρεπε την εξουσιοδοτήσουμε. Είπαμε θα γίνει η άλλη η μεγάλη γενική συνέλευση που θα αφορά την ΠΑΕ αυτή καθ' αυτή. Αυτό είναι ο ερασιτέχνης που εξουσιοδοτεί αυτά τα πέντε άτομα. Να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Είναι καλό να τις πούμε πέντε πράγματα από τώρα. Είναι κακό.
Είναι κακό. Το να υπάρχει... Γιώργο, πάλι τα ίδια. Μια θερμότητα στη Γενική Συνέλευση δεν είναι κακό. Οικογένεια είμαστε. Ναι, ρε Γιώργο, αλλά γιατί δεν είναι. Εντάξει, με το σκεπτικό αυτό θα φύγουμε 2 η ώρα τη νύχτα. Κρίμα δεν είναι. Αν είναι να τη συνεχίσουμε. Θα μείνουμε, θα έχει άλλες. Θα έχει. Δεν έχω χρήματα, αλλά τα 1000 ευρώ θα πρέπει να τα βάλω σήμερα. Άλλο δεν είναι, κοίτα. Δεν καταλαβαίνω. Εδώ είναι να το διευκρινίσει. Είπε για όλους ότι πρέπει να κάνουμε θυσίες. Και αν δεν μπορούμε να φέρουμε ανθρώπους που να μπορούν να βάλουν. Να φέρουμε από μια πινακίδα, είπε ο άνθρωπος. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν ντοκουμέντα ότι αυτά τα έχουν ζητήσει και σε άλλες γενικές συνελεύσεις. Εντάξει, ευχές και προσευχές, εντάξει. Ίσως να μην ακούστηκα εγώ. Ωραία, λοιπόν, προχωράμε στο πρώτο θέμα. Από τη διοίκηση θα γίνει η εισήγηση για την έκκληση του οικονομικού διοικητικού απολογισμού για τη χρονιά 19-20. Κάνει έναν οικονομικό απολογισμό, ο οποίος στην ουσία αφορούσε το δεύτερο εξάμηνο από την ημέρα που αναλάβαμε, για συγκεκριμένα από την 1η Αυγούστου του 2019 έως και 30/10 του 2019. Αλλά όπως γνωρίζετε, με βάση το καταστατικό, ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός που γίνεται από το Εραστεχνικό Σωματείο αφορά όλο το οικονομικό έτος. Άρα από 1η-1η του 2019 μέχρι 31/12 του 2019. Αυτός ο οικονομικός απολογισμός έχει ως εξής. Στο σύνολο των εσόδων από 1η-1η του 2019 έως και την 31/12 ο ερασιτέχνης έλαβε από διάφορες χορηγίες, δωρεές, πινακίδες, εισιτήρια, από κουπόνια, ναι, από ημερολόγια, από ακαδημίες, από βόλια, από διάφορα άλλα, 95.386 ευρώ. Είναι το σύνολο, επαναλαμβάνω, από 1η-1η του 2019 μέχρι 31/12 του 2019. Τα έξοδα τα οποία αφορούν το τμήμα του ποδοσφαίρου, τις ακαδημίες, το τμήμα του βόλιο, πράγμα το οποίο σημαίνει σύντηση, στολές, όργανα, επίσης μετακινήσεις, δελτία, κάρτες, προστήματα σε ΕΠΟ και στους διάφορες ομοσπονδίες, η κατασκευή των πινακίδων που είχαμε και τα λοιπά, συντήρηση γηπέδων, όλα μαζί, είναι στο ποσό των 95.386 ευρώ, οπότε το ταμιακό υπόλοιπο το οποίο μεταφέρθηκε για το 2020 είναι 0. Δεν υπήρχε. Είχα κάνει τον απολογισμό πάλι για το προηγούμενο έτος, είχα κάνει και ένα προϋπολογισμό και είχα αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός για το πρώτο εξάμηνο του 2020, συγκεκριμένο και εξάμηνο, πεντάμηνο, από 1η-1η του 2020 έως 31/5 του 2020, είχαμε προϋπολογίσει το ότι θα έχουμε κάποιες χορηγίες. Θα έχουμε έσοδα από τους αγώνες, οι οποίοι αγώνες όπως γνωρίζετε όλοι αναβλήθηκαν, play-off αναβλήθηκαν. Τέλος πάντων, ο προϋπολογισμός που είχαμε κάνει ήταν 25.500 ευρώ που θα μαζέψουμε το πρώτο εξάμηνο του 20. Και είχαμε βγάλει και τα έξοδα ότι θα είναι το ίδιο, γιατί τα έξοδα αφορούσαν στην ουσία έκδοση δελτίων, τα οποία δελτία εκδόθηκαν στη μεταγραφική περίοδο, αφορούσαν τις μεταφορές της ομάδος στα εκτός έδρας παιχνίδια, τις διαμονές, την αγορά των εισιτηρίων που θα γινόταν από την ΕΠΟ, τη σύντηση, έχω πάρα πολλά εδώ πέρα, να μην τα αναφέρω. Σημασία έχει ότι με την πανδημία και με τον κορονοϊό η ομάδα αγωνίστηκε μέχρι και τις αρχές Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι αγωνίστηκε όλο τον πρώτο, και πάλι όχι όλο τον πρώτο, γιατί ξεκινήσαμε μέσα του πρώτου, όλο τον πρώτο, τον δεύτερο και για δύο αγωνιστικές τον τρίτο. Και μετά σταμάτησε. Όπως καταλαβαίνετε, ο προϋπολογισμός που είχαμε κάνει δεν υφίσταται. Έπεσε πολύ έξω, κατά πολύ έξω, γιατί ούτε τα έσοδα από τους αγώνες στο play-off είχαμε, ούτε τις επιπλέον χορηγίες είχαμε για τα play-off. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι τα έσοδα για αυτούς τους συγκεκριμένους αγώνες ανήλθαν στις 3.520 ευρώ και τα έξοδα
αν ήρθανε στις 3.710 ευρώ με κάτι προστήματα που ήρθανε από την ΕΠΟ για κάρτες, ακριβώς μετά από το τέλος των αγώνων. Το ποσό, η διαφορά αυτή καλύφθηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη, οπότε σήμερα που μιλάμε, μέχρι σήμερα, ο Ερασιτέχνης δεν έχει αφήσει στο Ταμείο καμία υποχρέωση. Το Ταμείο είναι 0, μισοσχελισμένα τα έσοδα και τα έξοδα. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Όταν λέω ότι ο Ερασιτέχνης δεν έχει αφήσει κανένα χρέος στα ταμεία του, μιλάω από 1η-1η του 19 μέχρι και σήμερα που μιλάμε για αυτά τα έξοδα που τρέξανε. Να σας υπενθυμίσω όμως ότι ο Ερασιτέχνης το 2019, το καλοκαίρι, ανέλαβε ένα ποσό της τάξης των 19.000 και κάτι ευρώ, τα οποία ήταν πάγια από προηγούμενα έτη και προηγούμενες χρήσεις. Επειδή, Γιώργο, δεσμεύτηκα να σου απαντήσω στην ερώτηση που μου έκανες το Φεβρουάριο. Από πότε είναι αυτά τα χρέη? Δυστυχώς δεν μπορώ να ξέρω αναλυτικά από πότε είναι. Έχει γίνει διακανονισμός των χρεών. Αυτό είναι το ποσό. Δεν μπορώ να βρω από πουθενά ποια χρονιά τι χρέος. Και το δηλώνω αυτό ξεκάθαρα. Περίοδο έχουμε, περίοδο. Ή σίγουρα η περίοδη των χρεών, χωρίς να μπορώ όμως να πω ότι π.χ. 1.000 ευρώ είναι από εκείνη την περίοδο, 100 ευρώ είναι από εκείνη την περίοδο, η περίοδος είναι από το 2005-2006 κάπου εκεί. Από το? Από 5-6 κάπου εκεί. Στην ουσία μετά το 6. Δηλαδή, πούμε... Σημασία όμως δεν έχει για μας αυτό το πράγμα, Γιώργο. Δηλαδή, ας πούμε ότι είναι 100 ευρώ ότι χρωστάμε το 2006. Εγώ λέω ότι είναι ένα λεπτό που χρωστάμε το 2006. Έστω και αυτό το ένα λεπτό μεταφέρθηκε. Ποιος το δημιούργησε αυτό το ένα λεπτό? Εμείς δεν κοιτάμε αυτό το πράγμα. Εμείς σαν ερασιτέχνης, λοιπόν, εγώ αυτό θέλω να πω. Ότι εμείς σαν ερασιτέχνης δεν κοιτάμε αυτό το πράγμα. Εμείς κοιτάμε ότι παραλάβαμε 19.000 ευρώ χρέος, το έχουμε διακανονίσει. Το ποσό της δόσης των 237,10 ευρώ πληρώνονται κάθε μήνα από τον κύριο Λαζαρίδη μέχρι σήμερα που μιλάμε και μέχρι να φτάσουμε στο καταστατικό, γιατί θα μας απασχολήσει και το καταστατικό, γιατί είναι προς τιμή του κύριου Λαζαρίδη που ανέλαβε προσωπικά αυτό το χρέος, αλλά αυτό είναι χρέος του Ερασιτέχνη. Κανονικά αυτό το χρέος πρέπει να ξεφρεώνεται από συνδρομές των μελών του Ερασιτέχνη. Εντάξει, προς τιμή του ο κύριος Λαζαρίδης εδώ και ένα χρόνο το πληρώνει. Μπράβο στον κύριο Λαζαρίδη. Και απλά για να κλείσω για τον οικονομικό απολογισμό, είναι και αυτό το χρέος το οποίο συνεχίζει. Έχουμε πληρώσει μέχρι και την δόση του Μαΐου και μας μένει δόση 36 του λίγη η δόση του Ιουνίου και αυτή είναι τακτοποιημένη από τον κύριο Λαζαρίδη, θα πληρωθεί στην ώρα της. Και από εκεί και πέρα, καλό είναι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας σαν μέλη του Ερασιτέχνη και να αρχίσουμε να πληρώνουμε και εμείς αυτά που εμείς, και βάζουμε τον εαυτό μέσα, δημιουργήσαμε, γιατί αυτά δημιούργησε ο Ερασιτέχνης. Και όταν μιλάμε για Ερασιτέχνη, ναι, μην μπορεί να τα δημιούργησε κάποια διοίκηση, αλλά τις δικές εμείς τις εκλέγαμε. Okay. Ναι, εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Απλά λέω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει μόνο ο κ. Λαζαρίδης. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με τον οικονομικό απολογισμό. Δεν ξέρω αν τον εγκρίνει το σώμα, αν εγκρίνεται ή όχι. Θες τον να κάνεις το διοικητικό? Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το διοικητικό απολογισμό. Αναλάβαμε το καλοκαίρι του 2019, το 15 μελές συμβούλιο του Ερασιτέχνη. Κατευθείαν ο στόχος που θέσαμε και αυτό που ζητήσαμε από το σώμα να αναλάβαμε είναι να μας δώσει την ένταση να τρέξουμε τον Πιερικό, γιατί ο Πιερικός έπρεπε να ξεκολλήσει από αυτές τις κατηγορίες. Από την πρώτη στιγμή υποσχεθήκαμε ότι τον Πιερικό θα τον ανεβάσουμε. Απλά, χίλια συγγνώμη Αντώνη, κύριε Σημεωνίδη, κύριε Λαζαρίδη, θα μιλάω στο πληθυντικό. Εντάξει. Λοιπόν, είπαμε ότι θα ανεβάσουμε τον Πιερικό, ότι θα ξεκολλήσουμε αυτό το κάρο από τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και εν τέλει αυτό το πράγμα έγινε. Εμείς θεωρούμε ότι η προσπάθεια που κάναμε διοικητικά ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
μπορεί σε κάποια πράγματα να μπορούσαμε να τα κάνουμε και καλύτερα, αλλά σημασία έχει ότι αυτά που έπρεπε να γίνουν για να ανέβει η ομάδα και να αλλάξει η κατηγορία γίνανε. Και αυτή τη στιγμή η ομάδα διαθέτει, όχι όπως άλλες χρονιές που ερχόμασταν τον καλοκαίρι εδώ, αυτή τη στιγμή η ομάδα διαθέτει 28 δελτία. Διαθέτει προπονητικό επιτελείο. Αυτό μην και το ξαναδημιουργήσει αν σε άλλες χρονιές, σε παρακαλώ. Εντάξει, οκ. Άσε, γιατί άμα δεν ήταν ο Δήμαρχος, ούτε εσύ δεν θα μιλούσες. Γι' αυτό άσε. Τι είναι? Άμα δεν ήταν ο Σιμεωνίδης, γι' αυτό ότι όχι όπως τις άλλες χρονιές, μην θες να ανοίξουμε αυτή την... Γιατί, συγγνώμη, δεν θα το ξανά... συγγνώμη, τις προηγούμενες χρονιές δεν παρέλαβες πέντε δελτία σαν διοίκηση. Εσύ, άμα δεν ήταν, αν δεν ήταν αυτή η διοίκηση μεγάλη, θα γίνω τώρα... Ναι. Μην το ξαναπείς. Μην αυτό τις άλλες χρονιές, μίλα για αυτό που καλά το πας. Για τις προηγούμενες χρονιές δεν δικαιούσε να μιλάει. Δεν δικαιούμαι να μιλάω. Όχι, όχι. Δεν σε απαξιώνω, Πασχαλή. Σα είπα ότι εσεί παραλάβατε 5 δελτία. Σε απαξιώ με το που σου λέω ότι έκανε φάση που παρέμεινε 5 δελτία. Σταμάτα. Δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. Όχι, αν είναι δυνατόν. Μην παίρνει αυτό το υπόλοιπο. Όχι, αν είναι δυνατόν. Βασιλή, παρέλαβε 5 δελτία σαν διοίκηση. Σε παρακαλώ. Κώστα, λοιπόν, τέλο πάντων, η Ακαδημία του Πιερικού αυτή τη στιγμή, για να περάσουμε και στο θέμα των Ακαδημιών, η Ακαδημία του Πιερικού αυτή τη στιγμή λειτουργούν τμήματα K8, K10, K12, K14. Έχουμε 60 παιδάκια τα οποία έρχονται στα γήπεδα και συνεχίζουν την ιστορία των Ακαδημιών του Πιερικού, και σε αυτό το κομμάτι γνωρίζουμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πάει καλύτερα, αλλά αυτό μπορέσαμε, αυτό κάναμε και βάζουμε στόχο να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα στο μέλλον. Λοιπόν, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο για τον διοικητικό απολογισμό. Αυτός είναι. Πρέπει να συμπληρωθεί κάτι που το μάθαμε τώρα. Ορίστε. Υπήρξε παρέτηση Προέδρου και νομίζω ότι αυτό... Δεν υπήρξε παρέτηση Προέδρου, δεν παραιτήθηκε από μέλος, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, είναι μέλος. Απλά παραιτήθηκε από την θέση του, όχι από μέλος. Παρέτηση Προέδρου. Από το αξίωμα. Ναι, ισχύει. Οκ. Ένα λεπτό. Παρετήθηκε ο Πρόεδρος, δεν είπα ότι έφυγε από το Πρόεδρο. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό αξίωμα. Λοιπόν, ναι, οκ. Λοιπόν, υπάρχει και μια ανακατανομή αξιωμάτων λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο Περαστέχνη. Δεν παραιτήθηκε, απλά... Ναι, παραιτήθηκε, εντάξει, δεν είναι κακό. Τα δηλώσαμε. Δεν είναι κακό να παραιτήθηκε, εντάξει. Γιατί αναστατώνεστε έτσι, ρε παιδιά, με οικογένεια είμαστε και τα λόγια, ποιο είναι το πρόβλημα. Γεωργό, υπήρχε ανακατανομή αξιωμάτων. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Όχι, μέσα στο στραγματέα δεν υπήρχε. Κάναμε διοικητικό συμβούλιο και απλά αλλάξαμε αξιώματα. Αυτό λέω, ότι δεν παραιτήθηκε κανένας, αλλάξαμε αξιώματα. Αναδιατύπωση γίνεται και πέφτει και... Ναι, αλλάξαμε αξιώματα. Λοιπόν, για ενημέρωση λοιπόν της Γενικής Συνελεύσεως, πρόεδρος πλέον έχει αναλάβει ο κύριος Κυριάκο Αντώνιος. Εντάξει, είναι η μοναδική αλλαγή που έγινε, σε όλα τα άλλα είμαστε κανονικά. Και η δεύτερη αλλαγή, Παναγιώτη, η δεύτερη αλλαγή που έγινε είναι ότι ανέλαβα εγώ Γενικός Γραμματέας και ο Παναγιώτης ο Αστερίου, λοιπόν, έγινε και αυτός μέλος. Δεν υπάρχουν παραιτήσεις, υπάρχει ανακατανομή αξιωμάτων το οποίο μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε συμβούλιο μέσα. Εγκρίνονται όλα αυτά. Είμαστε οκ. Σας ευχαριστώ. Γιατί δεν υπάρχει. Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το διοικητικό να μου επιτραπεί, να πω ότι από τη στιγμή που ο στόχος επιτεύχθηκε, δηλαδή ο προβιβασμός της επαγγελματικής, αυτό είναι αυτονόητο ότι είναι κρίντος πετυχημένος. Άρα πάμε στο τελευταίο θέμα που είναι ζητά η διοίκηση του Ερασιτέχνη, έκρινε πως το καταστατικό χρειάζεται κάποιες τροποποιήσεις. Τα καταστατικά, ενημερώνω έτσι για την ιστορία, υπάρχουν, δεν είναι οι 10 εντολές του Μωυσή, έτσι, έχουν μια δυναμική, μέσα από τη λειτουργία καλύπτουν ανάγκες,
πάντα προς το, με στόχο την πρόοδο και του συλλόγου και για τα επιμέρους να έχει την ελαστικότητα, να μπορεί να κινείται πιο γρήγορα όπως είναι και η εποχή, νευρική και γρήγορη. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, θα μειωθούν, ζητά δηλαδή την έκκληση από εσάς το σώμα, να μειωθούν, μια τροποποίηση είναι τα μέλη από 15 να γίνει πιο λίγο μελές στο σχήμα, τα άλλα θα τα πει ο εισηγητής και με θερμή παράκληση, με μονόγραμμη σχεδόν μια τεκμηρίωση, δηλαδή προτείνεται αυτή η αλλαγή για το λόγο αυτό, δηλαδή να μπορεί να προκύπτει ο λόγος και ο σκοπός της τροποποίησης, ώστε να έχει άποψη το σώμα. Αυτό. Ναι, να καταγραφούν, φυσικά. Αν, ναι. Εντάξει. Άρα η πρόταση, η εισήγηση ποια είναι. Η εισήγηση. Λοιπόν, όπως είπε ο Γιώργος Λάλλας στην αρχή της κουβέντας, το καταστατικό του Πιερικού, του Εραστέχνη Πιερικού, είναι από το 2008. Η τελευταία τροποποίηση ήταν με το 2008. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν περάσει 12 χρόνια, 11 θα πω γιατί το 19 είναι το τα τελευταία φέτ που βγήκανε, και έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι να πω ότι ήδη, επειδή τρέχει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ένα μητρό αθλητικών εραστεχνικών σωματείων και έχουμε κάνει ήδη την προεγγραφή μας εκεί πέρα, μας ζητάνε το καταστατικό του συλλόγου να είναι εναρμονισμένο με βάση τον αθλητικό νόμο περί αθλητικών σωματείων, φορέων κτλ. Αυτό σημαίνει το ότι όλες οι τροποποιήσεις του νόμου του 1999 που έχουν γίνει μέχρι και σήμερα, όλες αυτές οι τροποποιήσεις πρέπει να περάσουν μέσα στο καταστατικό που έχει ο ερασιτέχνης, το οποίο καταστατικό του ερασιτέχνη είναι από το 2008. Οι τροποποιήσεις του νόμου που προτείνονται είναι. Είναι εδώ, τις έχω δίπλα μου και προτείνω, και αν κάποιος θέλει να μιλήσει πάνω σε αυτό. Όχι, όχι, πες, προτείνονται είναι. Η πρώτη τροποποίηση αφορά το άρθρο 3. Ζητώ συγγνώμη, ένα λεπτό μόνο. Ναι. Στη διαδικασία. Ναι. Λέω ότι η πρόταση να προχωρήσουμε γρήγορα τη διαδικασία εκεί που το καταστατικό πρέπει να αλλάξει, γιατί στην ουσία γίνεται αντιγραφή του νόμου όπως τροποποιήθηκε από το 2019 του αθλητικού νόμου. Αυτές οι διατάξεις θα περάσουν αυτούσιες μέσα. Σωστά. Δηλαδή, το να συζητάμε εμείς για αυτές τις διατάξεις, κατά την άποψή μου, πρέπει να τις εγκρίνουμε και δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Όχι, δεν έχει μόνο τέτοιες. Δεν θα πω αυτές οι διατάξεις του νόμου, απλά τις έχω εδώ, θα περάσουν αυτούσιες, δεν τα στιγμή. Εγώ θα προτείνω αυτά που δεν έχουν διατάξεις. Σωστό, ευχαριστούμε. Ναι, εγώ θα προτείνω αυτά που δεν έχουν διατάξεις. Τα υπόλοιπα διατάξεις απλά τις έχω εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, άρθρο 3. Γιατί αυτές που είναι αυτό που λέει και ο Γιώργος και τον ευχαριστούμε, είναι εναρμόνιση του καταστατικού, στον άλλο η εναρμόνιση. Πάμε τώρα στις τροποποιήσεις. Λοιπόν, στο άρθρο 3, στην παράγραφο 4, προβλέπεται η λειτουργία καλλιέργεια ανάπτυξη τμήματων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, πετοσφαίρισης, ελληνονομαϊκής πάλης κτλ. Η πρόταση είναι να κάνουμε ένα άνοιγμα τμήματων Ολυμπιακών αθλημάτων. Άσχετα άμα δεν είναι ενεργά, απλά να τα ανοίξουμε. Ώστε αν χρειαστεί κάποια στιγμή να τρέξουμε ένα τέτοιο τμήμα, να μην χρειάζεται να ξανακάνουμε αλλαγή καταστατικού. Ωραία. Να ανοιχτούν από τώρα και απλά να έχουμε να τα ενεργοποιήσουμε όταν και αν θα γίνει αυτό. Εγκρίνεται αυτή η τροποποίηση. Με αφορμή δηλαδή την εναρμόνιση, βάζουμε αυτή την τροποποίηση για να είναι, να περιλαμβάνει τα πάντα, να μην χρειάζεται κάθε φορά να κάνουμε επιμέρους τροποποίηση. Λοιπόν, η δεύτερη τροποποίηση αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όχι, συγγνώμη, είναι πιο κάτω αυτό. Όχι, άρθρο 6, παράγραφος 4. Τα μέλη υποχρεούνται στην καταβολή ποσού 10 ευρώ για αιτήσια συνδρομή προς το σωματείο. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το ποσό
προτείνουμε να αυξηθεί στα 50 ευρώ το ετήσιο. Αυτό για δύο λόγους. Παραπάνω δεν γίνεται, να βάλουμε. Είναι η πρότασή μας. Είναι αντιπρόταση. Γιώργο, κάνε αντιπρόταση μετά. Να πω εγώ γιατί προτείνω 50 ευρώ και μετά. Τα 50 ευρώ προτείνονται. Αφενός μεν. Γιατί τα 10 ευρώ θεωρούνται πολύ λίγα όταν τα σωματεία, η πλειοψηφία των σωματείων έχει 20, 25 και 30 ευρώ. Δεν είναι ότι το πιερικό ποδοσφαιρικό σωματείο με πολλαπλάσια έξοδα από άλλα σωματεία και δίαιρα τεχνικό να έχει 10 ευρώ και σε συνδρομή. Και σύν τη άλλη, το ποσό των 50 ευρώ θα βοηθήσει και θα προχωρήσουμε παρακάτω σε αυτό που είπα, το ότι θα μπορέσουμε και εμείς σαν μέλη του ερασιτέχνη να βοηθήσουμε στην αποπληρωμή των ρυθμιζόμενων χρεών. Εντάξει. Λοιπόν, πάνω σε αυτό το κομμάτι... Πρόταση πάνω σε αυτό. Ναι. Επειδή έχω ανακατευθεί με κάτι καταφατικά, πολλοί διαλέγουν και αναφέρονται σε ημερομίσθιο ή σε μισθό ανεδίκες του εργάτη. Θα μπορούσε να βάλεις, ας πούμε, να αλλάξεις μια φορά το καταστατικό και να αναφέρεις το ημερομίσθιο ανεδίκες του εργάτη. Γιατί είναι... 14-25. Πάνε δύο. Δύο ημερομίσθια ανεδίκες του εργάτη. Εντάξει, 50 ευρώ. Δηλαδή είναι 50 ευρώ. Το σκάλε. Καλησπέρα και από μένα. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι ο Σωτηρόγης ο Πασχάλης. Έχω κάνει 6 χρόνια πρόεδρος στον Ερασιτέχνη. Και φυσικά είναι η μοναδική φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που κάνουμε μια γενική συνέλευση πραγματικά με στόχους υψηλούς και όχι με τους στόχους που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια που βασανιζόμαστε να κάνουμε διοίκηση και βασανιζόμαστε να σώσουμε την ομάδα και ευτυχώς τέλος πάντων που βρέθηκε και η περσινή διοίκηση και πήρε την ομάδα και την έβγαλε από αυτό το τέρμα και έβγαλε το κάρο όπως είπε ο κύριος Παναγίτσας. Εγώ θέλω απλά να σταθώ σε δύο πράγματα. Καταρχήν θα πω δύο λέξεις μόνο για το σήμα και θα πω το εξής. Όποιος ξεχνάει το παρελθόν δεν έχει μέλλον. Άρα λοιπόν, άσχετα αν έχει πυρικός, υπάει πυρικός ή ομάδα που θα αγωνίζεται μέσα στα γήπεδα μόνο το πει εδώ πέρα, ο ερασιτέχνης πυρικός και γενικά ο σούπουμπού πυρικός πρέπει να έχει το σήμα αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα απέναντί μας. Γιατί αυτό το σήμα σηματοδοτεί την αρχή, την ιστορία και τη μέρα που είμαστε μέχρι σήμερα. Ποιος είναι αυτός που αφισβητεί δηλαδή τον Μεγάλο Αλέξανδρο και τον Όλυμπο? Αν τον αφισβητεί κανένας, νομίζω ότι όλοι μας λέμε ότι από αυτές τις δύο ομάδες γεννήθηκε ο Πιερικός. Και ξαφνικά σήμερα καλούμαστε να πούμε ποιο θα είναι το σήμα μας. Η ποδοσφαιρική ομάδα, εντάξει, ο Κέτα φοράει ένα πίσω σκέτο ή οτιδήποτε. Τι είναι το σήμα μας? Ορίστε. Η ιστορία μας. Οκ, απλά μια τοποθέτηση έκανα. Τώρα όσον αφορά τα μέλη. Αν ρωτάτε με ένα προσωπικά δεν έχω πρόβλημα να δώσω 50 ευρώ το χρόνο, αλλά αν σήμερα είμαστε εδώ πέρα 100 άτομα, η επόμενη γενική συνέντευξη θα έχει 50. Δεν νομίζω ότι θα δώσουν πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολλοί άνθρωποι τα 50 ευρώ για να δώσουν μια γενική συνέντευξη. Ήδη σήμερα ξέρω πάρα πολλούς που αδυνατούν να δώσουν τα 10. Και γι' αυτό δεν είναι σήμερα εδώ πέρα. Και επειδή θεωρώ ότι ο ερασιτέχνης πρέπει να κάνει άνοιγμα σε μέλη, αυτή είναι η τοποθέτησή μου, έτσι, ο καθένας έχει την άποψή του. Θεωρώ λοιπόν από το να είμαστε 100 άτομα από 50 ευρώ 5.000, είναι καλύτερο να είμαστε 500 άτομα από 10 ευρώ πάλι 5.000. Γιατί αλλιώς αυτή η εδώ πέρα, όταν θα έχει γενική συνέλευση, ο Σουφουκού θα είναι άδεια. Θα είμαστε πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται το 50 ευρώ για να μπορέσει να αποπληρώσει ο ερασιτέχνης πυρικός το χρέος που έχει. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Και ένα δεύτερο που θέλω να πω, να σας εκφράζω βασικά την εμπειρία μου, έτσι. Το 2008, που έγινε η τροποποίηση καταστατικού, ο ερασιτέχνης πυρικός ήταν 9 μελή η διοίκηση. Το είπα και το Φεβρουάριο, απλά δεν ήμασταν όλοι εδώ πέρα, πρέπει να το πω μια φορά ακόμη. Ήταν 9 μελή η διοίκηση. Ο λόγος που πήραμε απόφαση και την κάναμε 15 μελή δεν ήταν επειδή θέλαμε να μπουν πάρα πολλά άτομα στη διοίκηση και περισσεύαμε. Ο λόγος ήταν λειτουργικός. Επειδή λοιπόν το 2008 η Ακαδημία του Πιερικού είχε 250 παιδιά,
Εγώ προέδρευσα από το 2008 μέχρι το 2015 με πάρα πολλούς από εδώ μέσα που βλέπω στην αίθουσα που ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ξέραμε πώς λειτουργούσαμε και τι κάναμε. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο Πιερικός ήταν η μοναδική ομάδα που είχε K17 στο νομό Πιερίας, είχε K15 αγωνιστικό τμήμα που έπαιρνε μέρος στην ΕΠΣ Μακεδονίας και K15 επίσης αγωνιστικό τμήμα που έπαιρνε μέρος στην ΕΠΣ Πιερίας, είχε K13 αγωνιστικό τμήμα που έπαιρνε μέρος στην ΕΠΣ Μακεδονίας και K13 που έπαιρνε μέρος στην ΕΠΣ Πιερίας, είχε ομάδα junior και είχε και εκατοντάδες παιδιά μπαμπίνι. Όλα αυτά τα τμήματα λοιπόν για να λειτουργήσουν απαιτούνται άνθρωποι, απαιτούνται έφοροι, πέρα από τους προπονητές που θα επιλέξει η εκάστοτε διοίκηση. Άρα λοιπόν, σε ένα σχήμα, σε ένα ερασιτέχνη, αν εξαιρέσουμε τα 4-5 πόστα που θα πάρει ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμείας, ο αντιπρόεδρος, μάνι-μάνι, είναι 3 θέσεις. Σας λέω λοιπόν την εμπειρία μου ποια είναι. Ότι αν ο ερασιτέχνης Πιερικός και αυτοί οι άνθρωποι που θα συνεχίσουν το έργο του ερασιτέχνη Πιερικού έχουν φιλοδοξίες και θέλουν να αναπτύξουν τα τμήματα του ερασιτέχνη. Το είπα και την προηγούμενη φορά και θα το πω και μια φορά ακόμη και σε χωρίς να παγιώνουμε κουραστικός. Ο Πιερικός άμα θα ιδρύσει K17, άμα θα έχει K15, άμα θα έχει K13, άμα θα έχει K11, αν έχει K10, αν έχει junior και άμα έχει μπαμπίνε. Μάλλον μιλάμε για 7-8 τμήματα. 7-8 τμήματα, να μην πω ότι θέλει από 2 εφόρους στο κάθε τμήμα, τουλάχιστον θέλει από ένα. Ο κάθε εφόρος που θα είναι στο τμήμα που θα τον επιλέξουν οι διοικητικοί παράγοντες. Σας δίνω το λόγο μου και σας το λέω έτσι επειδή το έχω ζήσει, αν ο έφορος θα είναι και διοίκηση ταυτόχρονα στον ερασιτέχνη, θα λειτουργεί πολύ καλύτερα, θα λειτουργεί με πολύ πιο περισσότερο ζήλο και θα τον έχουν πολύ σε μεγαλύτερη υπόλοιψη όλοι οι υπόλοιποι. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι? Οι γονείς των παιδιών που θα μετέχουν στο τμήμα. Με τον άνθρωπο που θα μιλάει και θα είναι έφορος, ταυτόχρονα θα είναι και διοικητικό μέλος του συλλόγου. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι άμα θα ψηφίσουμε τελικά να γίνει 9 μελές από 15 μελές στο σχήμα, αλλά αν έχει φιλοδοξίες να ο ερασιτέχνης να τον εμπλουτίσουμε και να φτάσουμε πάλι σε σημείο να έχουμε όχι 250 παιδιά που είχαμε το 2015, αλλά να κάνουμε και 300 και 400, νομίζω ότι τα μέλη θα είναι λίγα. Και κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια για το νέο αξίωμα. Νομίζω ότι είστε ο πιο άμεσα υπεύθυνος να το κρίνει αυτό, ας πούμε. Εκτός κι αν ισχύσει κάτι που άκουσα, βέβαια το άκουσα περιραίως ατμόσφαιρα, μπορεί να μην ισχύει. Κάτι άκουσα ότι ο Ρασένης Πιερικός λέει θα ασχοληθεί με τα πιο μεγάλα τμήματα υποδομής, με K15 και με K13, και δεν θα ασχοληθεί, λέει, με τις μικρές κατηγορίες, μπαμπίνι, τζούνιορ κτλ. Δεν ξέρω αν ισχύει, λέω, είναι περιραίως ατμόσφαιρα. Εύχομαι να μην ισχύει. Γιατί? Εύχομαι να μην ισχύει γιατί? Γιατί εμείς σαν ερασιτέχνης, πέρα, τελειώνω. Όχι. Εντάξει, δεν το είπα. Είπα, μακάρι να μην ισχύει. Δεν ζήτησε να απολογηθεί κάποιος. Όχι, τον Αντώνη, για άλλο τον είπα. Εγώ απλά λέω ότι ο ερασιτέχνης Πιερικός, πέρα από αθλητές... Σωστά, σπάρε. Δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε σε κάτι που δεν θα συμφωνούμε. Μα εγώ λέω δεδομένο ότι υπάρχουν για να συνεχιστούν τα πράγματα με κοινωνία. Συγγνώμη που επεμβαίνω, συγγνώμη. Ένα δεύτερο, συγγνώμη Γιάννη. Ήταν σαφής ο Πασχάλης. Δηλαδή είπε από την εμπειρία μου, κομίζει την εμπειρία του και λέει εφόσον θέλουμε να κάνουμε αυτά, κατά την άποψή μου και το τεκμήριο σου. Την είπε, δηλαδή τη θεμελίωσε την άποψή του και στο. Ναι, το άλλο ναι, εντάξει. Στο εκεί. Εγώ δεν έχω συνηθίσει να μιλάω. Εγώ δεν έχω συνηθίσει να μιλάω με το τι ακούγεται. Είπα μόνο για το συγκεκριμένο κομμάτι ότι ακούστηκε αυτό και εύχομαι να μην ισχύει, διότι εμείς σαν ερασιτέχνης Πιερικός, πέρα από το να βγάλουμε αθλητές, ο σκοπός μας είναι να βγάλουμε και φιλάθλους. Για να βγάλουμε λοιπόν φιλάθλους, δεν γίνεται να μην δουλέψουμε όλα τα τμήματα υποδομής. Δεν λέω ότι υπάρχει εξαγγελία του ερασιτέχνη ότι θα γίνει αυτό. Απλά λέω κάτι που άκουσα και εύχομαι λέω να μην ισχύει και όντως δεν ισχύει. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο Κώστα, γιατί εμείς θέλουμε την μείωση από σε τι θα εξυπηρετήσει. Βασικά σε ό,τι αφορά το θέμα της αιτήσιας συνδρομής για τα 50 ευρώ που είπαμε. Λοιπόν, ο Πασχάλης έθεσε
την άποψή του και είπε το ότι αν θα το κάνουμε 50 ευρώ, οι 100 που είμαστε εδώ μέσα θα γίνουμε 50, ενώ εμείς τους 100 πρέπει να τους κάνουμε άνοιγμα και να τους κάνουμε 150 και 200. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω, σαν αντιπρόταση, εντάξει, σαν δικό μου επιχείρημα. Προτιμώ να έχω 50 άτομα με 50 ευρώ, 2.500 έσοδα, από το να έχω 200 με 10 ευρώ, 2.000 έσοδα. Και στα 50 άτομα να είναι 50 επιφανή άτομα, επιχειρηματίες, να είναι 50 μεροκαματιάριδες οι οποίοι αγαπάνε τον Πιερικό και ναι, θα στερηθούνε. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα στερηθούνε. Θα στερηθούνε για να δώσουν το 50. Αλλά θα το δώσουν αυτοί που πραγματικά αγαπάνε τον Πιερικό. Όποιος αγαπάει τον Πιερικό, θα το δώσει το 50. Και να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Να είστε σίγουροι το ότι από εδώ και πέρα τα μέλη του ερασιτέχνη δεν θα είναι απλά μέλη του ερασιτέχνη που θα έρχονται, θα δίνουν τα λεφτά τους εδώ πέρα και θα ψηφίζουν. Κάθε μέλος του ερασιτέχνη πλέον θα προσπαθήσουμε σε συνεργασία με την ΠΑΕ και με τον ερασιτέχνη και με διάφορα να έχει και κάποια άλλα προνόμια σαν μέλος του ερασιτέχνη. Είτε αυτό θα λέγεται έκπτωση σε μια μπουτίκ που μπορεί να γίνει με προϊόντα του Πιερικού, είτε θα λέγεται μια έκπτωση στην αγορά ενός εισιτηρίου διαρκείας κτλ. Συντόνευσε. Απλά αυτό, γι' αυτό προτείνω εγώ την αύξηση. Άρα η αύξηση σε 50 ευρώ. Μια πρόταση είναι να την διπλασιάσουμε, να την κάνουμε 100 ευρώ, είναι περίπου 10 ευρώ το μήνα. Πρέπει να γίνει και κατά την άποψή μου να γίνει μεγάλα. Αργότερα. Έχουμε... ανεργίας, ακόμα και τους άνεργους, θα το κάνουμε. Θα έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στο... Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε... Μιλάς τώρα για την αύξηση ποσού. Γιατί ο Γιώργος λέει για 100 ευρώ, άλλο πει 300 ευρώ. Όχι, εγώ γυρνάω το λέω. Να έχουν φωνή στις θέλεις του Πιερικού. Εννοούνται αυτά, εννοούνται τα υπόλοιπα. Όχι, ακριβώς το καταστατικό αναφέρει. Τα μέλη υποχρεούνται σε καταβολή ποσού 10 ευρώ για ετήσια συνδρομή προς το σωματείο. Το παραπάνω ποσό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Δεν αναφέρει ούτε ποσοστά ούτε τίποτα. Λοιπόν, για τα 50 συμφωνεί η πλειοψηφία. Αν κάποιος, ας πούμε τώρα, έτυχε, λείπει σε μια γενική συνέλευση. Λείπει και σε άλλη μια, χάστο, τον έχασε αυτόν. Θα θέλει 150 ευρώ αυτός για να επανέλθει. Άμα θέλει να επανέλθει, μπορώ να το κάνω και διαφορετικά. Για μένα είναι, ας έχουμε μέλη, συγγνώμη, και ας πληρώνουν πιο λίγα λεφτά. Να είναι, να γεμίσει η αίθουσα εδώ πέρα. Να το πάμε για να τάσω στο μετέχρι που κύριε. Να τα πάρουμε με κάποιον άλλο τρόπο. Να το πάμε για να τάσω για την πρόταση των 50 για να μετρήσουμε πόσοι από εδώ είναι υπέρ της πρότασης. Από ό,τι φαίνεται, την πλειοψηφία. Οπότε κρίνεται. Όσον αφορά για το θέμα, θα το πάρω γιατί το έθεσε ο Πασχάλης. Όσον αφορά για το θέμα της σημείωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη, δεν ήταν κάτι το οποίο το έλεγα στον αέρα. Το άρθρο 33 του αθλητικού νόμου, το άρθρο 33, παράγραφος 2, αναφέρει ρητά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Σωματείου αποτελείται από 5 έως 9 μέλη, σύμφωνα με το καταστατικό και τα μέλη του καταστατικού κτλ., τα οποία εκλέγονται μάλιστα λέει για τετραετή θητεία. Αυτό έχει να κάνει με την εναρμόνιση του παρόντος καταστατικού με βάση ό,τι ισχύει στον αθλητικό νόμο. Άρα, εφόσον θα κάνουμε εναρμόνιση γιατί είμαστε υποχρεωμένοι, ισχύει αυτό που είναι ο αθλητικός νόμος. Δεν το λέω εγώ, ούτε η διοίκηση, εντάξει. Άρα, Πασχάλη, γιατί και εμένα με προβλημάτιση ήταν αυτό η τοποθέτησή σου. Αλλά το λέει ο νόμος, άρα πάμε, οφείλουμε να ακολουθήσουμε το νόμο. Ναι, σωστά. Χίλια συγγνώμη, τότε δεν το ήξερα ότι και εγώ το έψαξα και το βρήκα. Όχι, είναι παράδειγμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και για τη θητεία που είχα σημειωμένο εδώ πέρα, το αναφέρει ο αθλητικός νόμος, το μοναδικό πράγμα για τη θητεία είναι το καταστατικό μας. Αναφέρει ότι η θητεία λήγεται 31 Δεκεμβρίου του δευτέρου έτους. Αυτό είναι λάθος. Ναι, για μένα, εγώ προτείνω. Εδώ επιτρέψέ μου γιατί το έχω δει. Εδώ είναι η νομοτυπική του διατύπωση πάσχη, δημιουργεί περισσότερο παρεξηγήσεις, παρά δεν είναι σαφέ, οπότε θα αναδιατυπωθεί ορθά. Πρώτη δηλαδή, Ιουλίου. Ναι, θα το αναδιατυπώσουμε και θα έχει την προβλεπόμενη θητεία. Συμφωνούμε για την αλλαγή αυτή να από 31 Δεκεμβρίου να γίνει 1 Ιουλίου. Όχι. Υπάρχει ένσταση πάνω σε αυτό. Παρακαλώ. Επειδή το οικονομικό έτος τελειώνει πάντα
31 Δεκεμβρίου, πώς θα αποδώσεις ευθύνες σε κάποιον που έχει τελειώσει τη θεία του πιο μπροστά. Με αυτή τη λογική όμως, έτσι, Στέλιο μου, εμείς αναλάβαμε δίκηση το καλοκαίρι και μέχρι το καλοκαίρι ήταν υπόλοιπη δίκηση. Και εγώ κάνω οικονομικό απολογισμό μέχρι 31 12 του 19 και παίρνω και τα της προηγούμενης δίκησης. Δεν είναι για την ΠΑΕ, είναι για τον Ερασιτέχνη, γιατί στον Ερασιτέχνη το οικονομικό το συνέδριο 21 Δεκεμβρίου. Αλλά η ερώτησή μου εμένα πάνω σε αυτό είναι το εξής, ότι και εγώ όταν ανέλαβα σαν διοίκηση Ερασιτέχνη, ανέλαβα ένα εξάμηνο, ανέλαβα μάλλον και τα οικονομικά του εξαμήνου από 1η-1η, δηλαδή μέχρι 18 εβδόμου, τα της προηγούμενης διοίκησης. Δεν νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα. Και ρωτάω, είναι σωστό αυτό, είναι λογικό, αν πείσω... Υγιέχει, γιατί είναι, ναι, σωστά. Αλλά το θέμα είναι ότι, Γιώργο, στον αθλητικό νόμο, δυστυχώς, αυτό το 1η-1η έως 31η-1η σαν οικονομικό έτος δεν έχει αλλαχθεί και ισχύει. Ναι, εγώ λέω το εξής τώρα, λέμε το εξής. Θα αλλάξουν οι ημερομηνίες εκλογών. Διοικητικού Συμβουλίου. Ωραία, δηλαδή... Έγινε Δεκέμβριο ή ανάγκη. Ναι, και εγώ πάνω σε αυτό έχω να την προτείνω το εξής. Όταν αναλαμβάνει μια διοίκηση και τρέχει μια χρονιά, στα μέσα της χρονιάς, 31 Δεκεμβρίου, λήγει η θητεία της. Είναι λογικό π.χ. να μην ολοκληρώσει το έργο της. Οπότε θα πρέπει ο έλεγχος που γίνεται της προηγούμενης διοίκησης στα οικονομικά, όπως λες, θα πρέπει να γίνεται πολύ εντελεχής ο έλεγχος και να είναι σίγουρο και σίγουρα... αυτό που παίρνεις. Όταν όμως πριν από προηγούμενα έκανε και έλεγε τόσα έσοδα, τόσα έξοδα, απλώς τα ανέφερε. Είμαστε διατεθειμένοι και έτσι είμαστε στην κατεύθυνση να το αλλάξουμε και να το κάνουμε όπως ακριβώς λέτε. Υπάρχει μια πρόταση ακόμα η εξής. Να πηγαίνει. Ναι. Άσχετα με το οικονομικό. Σε αυτό το κομμάτι εγκρίνεται. Έχω μία παρατήρηση. Υπάρχει το οικονομικό έτος που το θέλουν οι θεσμοί, το θέλει ας πούμε το κύριο Δημητρό, ότι το οικονομικό έτος είναι αυτό που ξεκινάει από 1η Δεκεμβρίου, 31-12. Το οικονομικό έτος το οποίο είναι αυτό, υπάρχει και το διαχειριστικό έτος που μπορεί να, στο καταστατικό να περιγραφεί, το οποίο διαχειριστικό έτος μπορεί να το ορίσει το καταστατικό ότι ξεκινάει από 1η Ιουλίου κάθε χρονιά, ναι, και τελειώνει στις 30 της επόμενης. Ναι. Καταλάβατε, αυτό μιλάμε για διαχείριση. Ωραία. Άλλο διαχείριση. Θέλετε να βάλουμε διατύπωση, ναι, θέλετε να βάλουμε διατύπωση διαχειριστικού έτους που να αφορά τη διοίκηση άσχετα με το οικονομικό έτος. Παράδειγμα, συγγνώμη, το παράδειγμα και τελειώνω. Τον Ιανουάριο ψηφίσαμε. Και τώρα ψηφίσαμε. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα από εμάς. Δεν ψηφίσαμε και τώρα. Και εγώ ρωτάω, θέλετε να βάλουμε διαχειριστικό έτος άσχετα με το οικονομικό που πρέπει να εμφανίσουμε. Και τα δύο θα τα εμφανίσουμε μέσα στο έργο. Στο καταστατικό να βάλουμε έξτρα διαχειριστικό έτος. Ακριβώς. Θα κάνουμε ό,τι κάναμε τώρα. Κάθε 6 μήνες στη Γενική Συνέλευση θα παρουσιάζουμε μέσα στο έξοδο. Όταν γίνεται Ιούλιο το... Κάθε 6 μήνες. Έτσι. Όταν πρέπει να γίνει το Ιανουάριο η οικονομικοαπολογιστική του έτους του προηγούμενου θα γίνεται και το καλοκαίρι θα κάνουμε το εξάμηνο. Το οικονομικός απολογισμός είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πάμε και να αλλάξει. Οπότε θα πρέπει να αλλάξει το καταστατικό και να αναφέρει... Δεν μπορώ εγώ να είμαι διοίκηση. Να βάλω γύρω σε 50 χιλιάρια να παραιτηθώ, να φύγω τον Ιανουάριο και να φτιάξει να αναλάβει τα δικά μου τα έργα. Πώ θα γίνει, θα μου δώσει τον χρόνο, θα σκεφτώ να θέλω να γίνω μια διοίκηση. Το καλοκαίρι έχουμε το δικαίωμα να σκεφτούμε και ποιο θα υιοθετήσει, 50 χιλιάρια, τι να αναλαμβάνει. Αν γίνει αυτό τον Ιανουάριο, υπάρχει το ποτάμι να συνεχίσει το τι θα γίνει. Κυριακό, βασικά, καλοκαίρι. Άκου να σου πω. Ο αθλητικός νόμος που είναι του κράτους λέει το ότι το οικονομικό έτος τελειώνει 31 Δεκεμβρίου του έτους, του 19. Αυτό με την διοίκηση που θα έχει τετραετή θητεία και θα αναλάβει 1η Ιουλίου παραδείγματος χάρη το καλοκαίρι και θα λήξει τον Ιούλιο μετά από 4 χρόνια, είναι... 4 χρόνια δεν είναι. Εγώ σου λέω τι λέει ο νόμος. Εγώ σου λέω τι λέει ο νόμος, 4 χρόνια. Εκεί Γριάγο, μη σε τρομάζει. 14 να έλεγε. Μπορεί να λέει 14. Αυτό δεν μπορεί να πάρει. Τι δεν έρχονται άλλοι. Όποιο δεν μπορεί να συνεχίσει, φεύγει. Αυτό δεν τρομάζει. Όχι, δεν σε υποχρεώνει. Όποιο θέλει, φεύγει. Να ακούσουμε για να ακουστώ.
εφόσον γίνει αυτό που λες, γίνονται εκλογές Ιούλιο μήνα και μαζευόμαστε και Ιανουάριο για να κάνουμε τον απολογισμό τον οικονομικό, θα πρέπει να θεσμοθετηθούν δύο γενικές συνελεύσεις ανά έτος. Άρα αλλαγή και σε αυτό το κομμάτι. Μία γενική συνέλευση για το κλείσιμο του οικονομικού έτους και μία για ενημέρωση μετά το πέρας της θητείας. Μπράβο, της θητείας. Πολύ ωραία. Αυτά λένε. Είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνούμε σε αυτό οι υπόλοιποι. Εκκρίνεται. Μία παρατήρηση μόνο που έχει περάσει και δεν ακούστηκε. Εμένα θα μας αναφέρει και μία ποσόστοση φίλου. Μία ποσόστοση φίλου. Φίλου, έτσι να το πει. Ναι. Για να φέρει το 1/3. Ναι. Άρα λοιπόν σε κάθε γενική συνέλευση, επειδή δεν αναφέρεται ξεκάθαρα, σε κάθε διοίκηση στάνει το 1/3 ή στις εκλογές. Στις εκλογές. Στις εκλογές, στις εκλογές. Υποψήφιοι. Στις εκλογές. Λοιπόν, εγκρίνεται και αυτό. Από... Ναι, ό,τι λέω όμως. Ναι. Και το τελευταίο. Λοιπόν, το τελευταίο έχει να κάνει με τα... Το τελευταίο έχει να κάνει, δεν το είχα μέσα, αλλά έχει να κάνει με αυτό που είπε ο Γιώργος, το ότι το άρθρο 20 λέει ότι το σωματείο έχει σφραγεί τα στρογγυλή του, φέρει κυκλικά τις λέξεις σύνδεσμο του Ισλάμου με Κατελήνη Σωτηρικός και στο μέσο έναν αετό με ανοιχτά τα φτερά του. Αυτό είναι η σφραγίδα, αναφέρει ξεκάθαρα. Η σφραγίδα, το αναφέρει ξεκάθαρα. Λοιπόν, επειδή το έκανε πρόταση ο Γιώργος, άμα θέλετε, θα το εγκρίνουμε και αυτό, αν και είναι ήδη στο καταστατικό. Εντάξει, απλά να πούμε ότι οκ, ακούστηκε και είναι στο καταστατικό. Όχι, είναι αετό. Όχι αετό, δεν είπα αετό. Α, sorry, συγγνώμη, όχι, ναι. Εδώ, στο καταστατικό το γράφει. Ναι, συγγνώμη. Ο Γιώργος είπε Φίνικας. Είπε για Φίνικα. Θα το γυρίσουμε από αετό σε Φίνικα και τελείωσε τότε. Είναι παιδιά, αετόγραφη εδώ, τώρα τι να σας πω εγώ. Αετόγραφη. Αν έγραφε περιστέρι, θα έγραφε περιστέρι, τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, αυτά είναι για τις τροποποιήσεις, εφόσον εγκρίθηκαν και τροποποιήσεις. Ζητώ τη συγγνώμη. Πρέπει να πούμε μερικά πράγματα ακόμη και θα ήθελα να παρακαλέσω. Δεν το λέω για να κουράσω το σώμα. Αν νομίζει το σώμα είναι κουρασμένο, να πούμε και κάτι άλλο. Να πω εγώ κάτι για να μην κουράσω το σώμα. Γιάννη, έλα, γιατί, όχι, ξέρεις, χίλια συγγνώμη, Γιάννη, περισσότερο, αλήθεια σου λέω, εγώ προσωπικά κουράζομαι, γιατί προσπαθώ να σας ακούσω, ελάτε εδώ πέρα να μιλήσετε, για το ποδόσφαιρο, δεν θα πω για το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν και τα μέλη, ότι ο Πιερικός έχει και θύμα βόλεϊ. Στο βόλεϊ τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια που παρακολουθώ εγώ το βόλεϊ, το όνομα Πιερικός έχει διαφημιστεί σε όλη την Ελλάδα, από τα τμήματα ακαδημιών, έχουν φτάσει πολύ ψηλά σε όλα τα επίπεδα. Και υπάρχει ομάδα Α2 ανδρών που επάξια έμεινε και τερμάτισε τρίτη, Κώστα. Τρίτη. Α2 κέρδισε μέσα στον ΑΕΚ πέρσι. Είναι ένα τμήμα το οποίο χρειάζεται τη στήριξη των μελών. Και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια συνεργασία με τον Αρχιερέο, αλλά παραμένει το όνομα Πιερικός, Σουφουγού Πιερικός. Δεν ξέρω τα μέλη σε αυτό το κομμάτι του βόλεϊ πόσο είναι ενεργά και πόσο ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα των Παγκορασίδων πέρυσι τερμάτισε πέμπτη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δεν ξέρω πώς το ξέρω. Ναι, όπως επίσης και θύμισε μου, γιατί το μιλήσαμε στο τηλέφωνο Κώστα και το ξέχασα, 22 νίκες σε 22 αγώνες. Έχοντας χάσει 4 σετ. Μία ήττα. Μία σετ. Είναι το πρωτάθλημα με ένα σετ που έχασε μόνο. Γιατί μιλάμε πάντα για Πιερικό. Κωστά, χίλια συγγνώμη, νομίζω ότι τουλάχιστον φέτος η συνεργασία μας. Και σου είπα ότι θα το τρέξουμε και θα το κάνουμε κι αλλιώς το θέμα να διαφημιστείτε κι εσείς. Αυτά και ρομαντικά το λέω, να υπάρχει στη γνώση του κόσμου. Θα παρακαλούσαμε μετά τη λήξη της συνεδρίασης για το καταστατικό, μετά αφού πούμε μερικά πράγματα ακόμα για το καταστατικό, αν μπορεί να μας πει ο Κώστας ο Σαρίσος, ο ειδικός ας πούμε και ο δήμος του τμήματος, να μας ρίξει ένα φως τι συνέβη πριν από 2 χρόνια στη Γενική Συνέλευση που έκανε την εισήγηση περί συγχώνευσης των 2 σωματείων. Ρε Γιώργο, αφού δεν έγινε ποτέ συγχώνευση, τώρα και τελείωσε, πάγωσε το θέμα. Εντάξει, τέλος. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Και μεταξύ μας τώρα ξέρεις. Άλλη τροποποίηση έχουν. Εγώ τροποποίηση, άλλες εδώ πέρα δεν έχω αυτές που είχαν εισηγηθεί, εκριθήκαν, οπότε
μόλις αλλάξει και γίνει τροποποίηση του καταστατικού και πάρουμε και την έγκριση από το πρωτοδικείο, θα ανέλθει και θα είναι διαθέσιμο προς όποιο μέλος θέλει να δοθεί να δει την τροποποίησή του. Παρακαλώ. Ναι, είπα εγώ δεν έχω άλλη πρόταση να κάνω. Όποιο θέλει μπορεί να έρθει να κάνει πρόταση. Δεν ακούγεται. Μιας και πήγε ο λόγος στο βολέι, μήπως υπάρχει κάποιο πλάνο πλέον στήριξης του τμήματος εν ώψη της επερχόμενης ανόδου του στο Πριλίκ. Νίκο, αυτό με αυτή την οπτική εγώ μίλησα. Θα μιλήσουμε. Και είναι ευκαιρία τώρα γιατί το καταστατικό αλλάζεται μια φορά στα 10 χρόνια. Αν δεν τα αλλάξουμε τώρα θα μείνει καμιά δεκαετία ακόμα. Η μία πρόταση είναι αυτό το σήμα από τον Πασχάλη που λέει ότι ισχύει γιατί μας φέρνει μνήμες μία ομάδα, δύο ομάδες που φτιάξαν μία ομάδα. Να ρωτήσω τον Κυριάκο, κάπου εδώ κάτω πάνω. Υπήρξε και ένας ατρόμητος Κατερίνης. Ο Αστέρας. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι να βάλουμε και ένα τρίτο. Δεν ήταν Αστέρας στη συνέντευξη. Δεν ήταν Αστέρας στη συνέντευξη. Πρότασή μου είναι στο πει μέσα σε κύκλο αυτό που ίσχυε τη δεκαετία του 60, του 70 και αρχές του 80. Ένα μαύρο κύκλο με ένα μαύρο πει μέσα. Μπορούμε να βάλουμε και κάτι άλλο. Αυτό εκτός σύν της άλλης, εγώ το κρίνω και σαν αντιγραφή από το σήμα της Σκόντα Ξάνθ. Σκόντα από τη μία και ο Δημόκρατος από την άλλη. Αυτό μπορείτε να το ψηφίσετε ή να το απορρίψετε. Και μια άλλη παρατήρηση, επειδή στο πρώτο καταστατικό του Πιεδικού το 61 αναφερόταν. Από εκεί και πέρα σταμάτησε να αναφέρεται. Η εμφάνιση της ομάδας. Στο πρώτο καταστατικό έγραφε ολόλευκα. Το σήμα του Πιερικού, τα χρώματα του Πιερικού είναι τα λευκά. Λευκό παντελονάκι, λευκή φανέλα. Χρειάζεται όμως και μια δεύτερη εμφάνιση. Η δεύτερη εμφάνιση βάση χρωμάτων και αυτό που έχει καθιερωθεί σαν δεύτερο χρώμα, το μαύρο. Φαντάζομαι μια δεύτερη εμφάνιση με χρώματα μαύρα είναι και αυτή μέσα στον κόλπο. Μια τρίτη εμφάνιση, γιατί όταν ο αντίπαλος φοράει και άσπρο και μαύρο, χρειάζεται και κάποια τρίτη. Το είχαμε συζητήσει πέρσι με τον Κώστα τον Παναγίτσα και είχε ακολουθηθεί αυτός ο δρόμος. Δηλαδή, να επιλέξουν ένα τρίτο χρώμα, αυτό που μας έδειχνε η ιστορία. Όταν χρειάστηκε να φορέσουμε τρίτο χρώμα, το φόρεσες και εσύ Κώστα, το γαλάζιο. Μπορούμε να το επαναφέρουμε στο καταστατικό να το αναφέρει. Δηλαδή, το καταστατικό να το γράφει ότι τα χρώματα του συλλόγου είναι τα λευκά και σε περίπτωση που λόγω συγκυριών, γιατί η αντίπαλη ομάδα φοράει παρόμοια χρώματα, να διαλέγουμε το μαύρο ή το γαλάζιο. Πρόταση είναι γι' αυτό. Αν θέλετε, το υπερψηφίζετε, το καταψηφίζετε. Ευχαριστώ, δεν έχω τίποτα. Και κάτι τελευταίο, εγώ μια τοποθέτηση. Ήδη έχουμε καταλάβει ότι θα περιλαμβανόμαστε. Στο αρχικό καταστατικό, πράγματι, το λευκό χρώμα είναι το σημαντικό. Εδώ θέλω να τοποθετηθώ και ότι παραδίδω στο Προεδρείο και στην, ας το πούμε, ομάδα που θα ασχοληθεί με την τροποποίηση του καταστατικού. Θέλω να σταθώ σε ένα άρθρο του αρχικού καταστατικού που μιλάει για τον εσωτερικό κανονισμό, όχι για τον εσωτερικό κανονισμό της αγωνιστικής ιδιωτίας, αλλά τον εσωτερικό κανονισμό του συνδέσμου, ο οποίος συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,
και ψηφίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τι λέει ο κανονισμός αυτός? Ο κανονισμός λέει ότι στην ουσία είναι ένα προσχέδιο του καταστατικού, ούτως ώστε να γνωρίζουν τα μέλη που διοικούν και ποια είναι τα καθήκοντά τους. Ένα πάρα πολύ σημαντικό άρθρο που πρέπει να περάσει μέσα στο καταστατικό ήταν άρθρο του νομοσχεδίου που είχε καταθέσει η κυβέρνηση πριν από 6 χρόνια, η κυβέρνηση Σαμαρά. Αυτός ο νόμος δεν έγινε, αυτό το νομοσχέδιο δεν έγινε νέος αρχικός νόμος, γιατί μεσολάβησαν οι εκλογές το 2015. Είναι το άρθρο 34 αυτούσιο. Το τι προβλέπεται, από τι προβλέπονταν από εκείνο τον νόμο για την εξελικτική επιτροπή. Τα καταθέτω στο Προεδρείο με σκοπό να βοηθήσω τα μέλη που θα προβούν στην τροποποίηση του καταστατικού να τα λάβουν υπόψη. Επίσης, μέσα υπάρχουν προτάσεις για το πώς ήταν δομημένο το αρχικό καταστατικό του Πιερυπού και τι προβλέπονταν σχετικά με τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου και τι προβλέπεται για τις υπόλοιπες, δηλαδή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Γραμματέα. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να υποστηρίξουμε τις καταστατικές ιδέες, γιατί είναι ο δικός μας χάρτης, είναι ο λόγος που υπάρχουμε σαν σύλλογος και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε τις δυσκολίες. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Θεωρούμε τη σημερινή συνεδρίαση σημαντική και νομίζουμε και ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει μια νέα Γενική Συνέλευση όπου όλα αυτά θα ξανατεθούν, γιατί είναι ωραία να συζητάμε, μπορεί να κουραζόμαστε, αλλά το θέμα είναι το εξής. Θα πρέπει να κοιτάξουμε κάποια στιγμή πίσω μας, όταν θα στο μέλλον, και να δούμε ότι αυτά που κάνουμε τώρα είναι σημαντικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λίγο κούραση παραπάνω, αλλά εγώ θέλω να ευχαριστήσω το Δήμαρχο και τη Διοίκηση, η οποία ανταπεξήλθε τέλεια και η ομάδα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη μεγαλύτερη κατηγορία, ίσως και στην πιο μεγάλη κατηγορία. Θέλω να πιστεύω ότι όπως λειτουργήσαν θα λειτουργήσουν και μετά. Νομίζω ήταν μια χρονιά τέλεια και θα πρέπει να θυμόμαστε λίγο και την ιστορία. Το 21 συμπληρώνονται 60 χρόνια. Θα πρέπει τα 60 χρόνια αυτά να τα γιορτάσουμε και θα πρέπει να αποτυπώσουμε και στο χαρτί τα 60 χρόνια αυτά. Έχουμε κάνει μια συζήτηση με τον Δήμαρχο και με όλους τους φορείς, με τον ΣΦΥΠ, με τον ΣΟΠ, με τους μελανόλευκους, με τους παλέμαχους και όσους έχουν αρχείο, να αρχίσουμε να υλοποιούμε αυτό και αν μπορέσουμε μέσα στο 21 που είναι συμπληρώνονται τα 60 χρόνια να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτό το λεύκομα το οποίο θα είναι κόσμημα και θα γράφει όλη την ιστορία του Πιερυπού από το 61 μέχρι σήμερα. Πάλι θέλω να ευχαριστήσω αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν στο να η ομάδα να φτάσει εδώ που έφτασε. Όντως η Γενική Συνέλευση σημερινή είναι σημαδιακή με πολλά καινούργια θέματα τα οποία θα είναι λειτουργικά όσον αφορά με την πορεία της ομάδος και νομίζω ότι θα πρέπει σιγά σιγά και όλοι μας να φέρουμε έναν ακόμα στο γήπεδο ώστε να αρχίσει το γήπεδο να μοιάζει με γήπεδο Β' Εθνικής. Γιατί πιστεύω ότι εκεί θα είμαστε και θα αρχίσει η ομάδα να μεγαλουργεί. Ο εραστέχνης, ο οποίος θα είναι το στήριγμα των νέων παιδιών, θα πρέπει να λειτουργήσει άψογα. Μέχρι τώρα έχουμε
κάποιες δυσλειτουργίες. Νομίζω ότι αυτοί που αποτελούν το Σούφο Κούπι ειδικός θα είναι αυτοί οι οποίοι θα ξανααναγεννήσουν και το ερασιτεχνικό τμήμα και θα πρέπει να γεμίσουν παιδάκια το γήπεδο, όχι μόνο στις προπονήσεις αλλά και μέσα. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι την ομάδα μας τα καλύτερα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, να πεις. Αγαπητά μέλη, φίλοι του πυρικού μας, μετά από 5 χρόνια παρουσίας του Συλλόγου στο Πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, επιστρέφει όρθιος στις επαγγελματικές κατηγορίες και ο πυρικός σήμερα αλλάζει σελίδα στην ιστορία του. Μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια, τα έτη, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις διοικήσεις του Συλλόγου που πέρασαν για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στο Σύλλογο και επίσης να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που στήριξαν οικονομικά και υλικά ηθικά το Σύλλογο και κράτησαν τη φλόγα της ομάδος αναμένει όλα αυτά τα χρόνια. Να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Κατερίνης για την ηθική, υλική και οικονομική στήριξη προς το Σύλλογο, καταφέροντας την πολυπόθητη άνοδό μας μετά από την εξαίρετη παρουσία της ομάδας και οργάνωσης του Συλλόγου. Να ευχαριστήσω όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, τους φιλάθλους, τον ΣΟΚ, τους μεταλλόρυφους, τον ΣΦΥΠ, τους αθλητικογράφους όλους, τους δημοσιογράφους που ήταν πάντα δίπλα μας, καθώς και την ΕΠΣΠΗΡΙΑ που πάντα ανταποκριζόταν στα αιτήματά μας. Τον πρόεδρό της, τους διαιτητές, τους προπονητές και τους φροντιστές μας. Και φυσικά, τελευταία αφήνω τους πρωταγωνιστές μας, που ήταν οι ποδοσφαιριστές μας. Θέλω να γνωρίζετε ότι πάντα κοιτάγαμε το καλό και το συμφέρον αυτό του μεγάλου μεναλλόρυχου σωματείου μας, αφιερώνοντας όλοι αρκετές ώρες στο γήπεδο και εκτός γήπεδου, προβάλλοντας πάντα με κάθε τρόπο την αγαπημένη μας ομάδα στο Πανελλήνιο. Θα τα περάσω κάποια πράγματα. Όλους εμάς μας ενώνει η αγάπη για την ομάδα, η ομόνοια και το μεγαλείο και οι χρυσές σελίδες αυτής της ιστορίας του πυρικού. Σε αυτό το διάστημα των 5 ετών γίναμε και φτωχότεροι. Δυστυχώς, κάποιοι άνθρωποι σε αυτά τα 5 χρόνια δεν είναι πια κοντά μας. Είναι κάποιοι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές που αποβίωσαν, κάποιοι παράγοντες, όπως ο κύριος Τσουκαλάς και ο κύριος Κελαϊδίτης, και κάποιοι φίλαθλοι από την ομάδα μας που έφυγαν από κοντά μας. Σε όλους αυτούς και στην πόλη και στον ομό ας εφερώσουμε όλη αυτή την άνοδο της ομάδας μας που δυστυχώς δεν μπορέσαν αυτοί οι άνθρωποι να πανηγυρίσουν αλλού ούτε και εμείς μπορέσαμε να πανηγυρίσουμε όπως θα θέλαμε λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου που μου δώσατε την ευκαιρία όλα αυτά τα χρόνια να ζήσω αυτό το όνειρο. Τα καλύτερα πιστεύω έρχονται. Σας αγαπώ όλους. Πρώτα θέλω να μοιραστώ και εγώ κάποιες σκέψεις και προτάσεις που έχω. Μία πρότασή μου είναι με αφορμή του κύριου Καλαμπάκα που είπε τα 60 χρόνια να γίνει έγγραφο του Σούφου Κούπι γενικώς και της ΠΑΕ μαζί στα ΕΛΤΑ για να έχουμε ένα λογότυπο που θα σχεδιαστεί ακριβώς για τα 60 χρόνια τους ώστε να βγουν γραμματώσιμα για την ιστορία του πυρικού να κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Η δεύτερη πρότασή μου είναι, επειδή έτυχε να γνωρίζω πολύ καλά το Ιστορικό Μουσείο, αυτό το ανεπανάληπτο θησαυρό του Νίκο του Ξενίδη και του Δημητρή, τα αποδυτήρια του πυρικού στην είσοδό τους, να γίνει αφισοκόλλησή τους με όλες τις ενδεκάδες του πυρικού από το 1961 και φυσικά και του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Ολύβου. Δηλαδή, αν ο ΠΑΠ μπορεί να το κάνει, έχει καλώς. Διαφορετικά υπάρχει διαθέσιμος χορηγός, ο οποίος θα το κάνει. Έχει ψηφιοποιηθεί ήδη όλο το υλικό. Κάποια αντίστοιχα έχει και ο ΣΦΥΠ. Και ήδη ψηφιοποιούμε ένα θησαυρό που έχουμε βρει εδώ, που αφορά εφημερίδες από το 1955 έως το 1985. Έχει τελειώσει η ψηφιοποίηση της πρώτης δεκαετίας του 60 και προχωράμε σιγά σιγά, μια άτυπη ομάδα είμαστε, ερευνητική, δημοσιογραφική, όπως θέλετε την ονομάζετε,
ούτως ώστε μπαίνοντας στα αποδυτήρια να γίνει αυτή η χρυσοκόλληση με όλους τους ποδοσφαιριστές, με τους αρχηγούς, με αυτούς που φόρησαν τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ολοκληρώσει, δεν το έχουμε σχεδιάσει. Ένα τρίτο θέμα είναι η ιστοσελίδα του Πυρικού. Και σε αυτό, Πρόεδρε, νομίζω ότι θα πρέπει να βοηθήσει με την νομική σου γνώση. Υπάρχουν 4 ιστοσελίδες του Πυρικού, μπορεί και 5. Γιατί ο καθένας έχει τη δικιά του την ιστοσελίδα όταν ήταν στη διοίκηση. Με αποτέλεσμα να υπάρχει κάποια νέα έκφραση. Άρα θα πρέπει να κατοχυρωθεί νομικά πλέον και να αποσυρθούν όλες οι υπόλοιπες, δηλαδή κάποιους πρόεδρους, ας πούμε, τη μετέτρεψη σε ονομαστική μετά. Διότι πήγαιναν και γινόταν ονομαστικά ιστοσελίδες, με το αφημί και το όνομα του εκάστοτε πρόεδρου και όχι στο όνομα του Σουφουκού Πυρικός ή της ΠΑΕ. Έτσι. Άρα θα πρέπει να γίνει μία ιστοσελίδα ενιαία που θα εκφράζει μέσω του γραφείου τύπου την ΠΑΕ και τον Ερασιτέχνη Πυρικό, όπου εκεί θα ζητούμε παγκοσμίως να γίνουν members club. Δηλαδή να έχουμε μέλη με τη συνδρομή του 50 ευρώ που λες εσύ, ούτως ώστε με μία κάρτα, απλή κάρτα, να τη στέλνουμε ακόμα και στους ομογενούς στην Αυστραλία και οτιδήποτε άλλο, ούτως ώστε να αυξήσουμε τα έσοδά μας. Όσον αφορά... Καταστατικό να γραφτεί αυτό. Ναι. Είπα κάτι αυτό στο μέλλον. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι θέμα καταστατικού. Στο μέλλον, σαν members club. Ναι, έτσι. Αυτό και επίσης το καταστατικό, δεν ξέρω αν συμπεριλαμβάνεται και το γυναικείο ποδόσφαιρο, αν το έχει αναφέρει. Αν το έχει γενική ομάδα. Ποδόσφαιρο λέει, ποδόσφαιρο. Έχει γενική ομάδα, το έχει ήδη μέσα. Ναι, ποδόσφαιρο, εντάξει, τώρα τι είναι, ποδόσφαιρο. Και επειδή μπαίνουμε στα 60 χρόνια, τα οποία νομίζω από 1η Σεπτεμβρίου πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε, γιατί είμαστε στο μέσο περίπου, δεν σημαίνει ότι στις 11 Απριλίου, εδώ υπάρχει και ένα θέμα που και αυτό μπορούμε να το βάλουμε στο υποσυζήτηση. Πότε είναι τα γενέθλια του Πυρικού? Είναι στις 11 Απριλίου που γίνανε οι δύο γενικές συνελεύσεις των ομάδων της συγχώνευσης ή στις 29 Μαΐου, Κωνσταντίνε, που έγινε καταστατικά ο Πυρικός ομάδα? Γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Πυρικός ήταν ομάδα και το 1930, η οποία δεν κράτησε έτος και έγινε μετά το 1961. Βέβαια, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το έτος ιδρύσεως του 1961, αλλά η ημερομηνία ποια είναι? Είναι 11 Απριλίου ή 29 Μαΐου του 1961. Είναι ένας προβληματισμός ο οποίος απασχολεί και τον ΠΑΟΚ αυτό. Έχουν δύο ημερομηνίες. Και φυσικά, είπα και στον συλλέκτη και στους συλλέκτες μάλλον που υπάρχουν στον νομό, ότι του χρόνου και σε βάθος χρόνου να βρούμε ένα χώρο για να γίνει αθλητικό μουσείο, στο οποίο θα περιλαμβάνει και το μουσείο του Πυρικού.